4.30. Στα 4.30. Έτσι. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση, την εξαιρετική παρουσίαση του προγράμματος αλλαγής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που την έχει, αμή τι άλλο, την έχει ανάγκη η Μαθία. Να περάσουμε στο δεύτερο ομιλητή μας, τον κύριο Στέργιο Μποζίνη, μεταλλιολόγος, μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, πρώην Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Λιγνητορυχείων ΔΕΗ και μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Θα αναπτύξει το θέμα απόψεις περί κλιματικής αλλαγής και τα αιωλικά του Βερμίου. Κύριε Μποζίνη, έχετε το λόγο. Θα έρθετε εδώ. Καλησπέρα για μένα, τους συμπολίτες και τους φίλους, γιατί περισσότεροι είναι γνωστοί και φίλοι. Για να κλέψω λίγο χρόνο, ήθελα να κάνω μια ανάλυση για την κλιματική αλλαγή. Είπε αρκετά ο κύριος Μιλόπουλος, τον οποίο εκτιμούμε όλοι ως ακαδημαϊκό και πρίτανη. Εγώ τον εκτιμούσα πάντα ιδιαίτερα. Και θα πω μόνο μερικά παραδείγματα για τα οποία γίνονται διάφορα σήμερα. Στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης ακούμε και παθαίνουμε πολλά. Εγώ, μια και ήμουνα διευθυντής στη ΔΕΗ, ξέρετε ότι στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ. Είχαμε 10 λεπτά, 9 λεπτά όλα μαζί την κιλοβατόρα, αν θυμάστε. Έδινε και 36 δόσεις η ΔΕΗ για να αποπληρωθεί όποιος δεν μπορούσε να πληρώσει. Περισσότεροι δεν πληρώναν καθόλου, τέλος πάντων. Όχι ότι ήταν καλό και αυτό, αλλά τι πληρώνουμε σήμερα στο ρεύμα? Πληρώνουμε 12, τώρα μας είναι 14, θα πάρουμε κι άλλο. Μόνο για το ρεύμα. Ενώ παλιά πληρώνουμε 10 λεπτά τα πάντα, όλα. Τώρα θα πληρώνουμε άλλα 8-9 λεπτά το σταθερό μέρος του λογαριασμού, δηλαδή ΑΔΜΙΕ, ΜΕΑΡ, ΙΚΟ κτλ. Αυτό το θέμα το ξανααναπτύξω. Όλα αυτά στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης πληρώνουμε το ρεύμα 24 λεπτά από 10. Στο όνομα της ανάπτυξης, μπορώ να πω. Είναι οι εταιρείες, αυτές που ανέφερε πριν ο κ. Μιλόπουλος, για τις οποίες γίνεται όλη η φασάρια. Όταν γίνεται μια καταστροφή, οτιδήποτε, πάλι μας αναφέρουν την κλιματική αλλαγή όπως θέλουν αυτοί. Την κλιματική αλλαγή την έχουμε διδαχθεί στο Πολυτεχνείο πριν λυγούν οι νέοι κλιματιστές, τους λέω εγώ, θεωρητικοί του κλίματος, οι οποίοι πολλές φορές μας λένε και ευλακίες. Ας πω ένα παράδειγμα. Πριν 2 χρόνια έσκασε, μάλλον ξεράθηκε ο Ρήνος και όλη η κεντρική Ευρώπη. Ξεράθηκαν. Γιατί υπήρχαν συνθήκες μεγάλης ξηρασίας. Ξέρετε πόσες φορές έχει ξεραθεί ο Ρήνος το μεσαίωνα? Τουλάχιστον 50 φορές. Και αυτό το ανακαλύπτουν όταν ξεραίνεται ο Ρήνος σήμερα. Κάτω στον πυθμένο του υπάρχουν κάτι μεγάλες πέτρες, οι οποίες είναι του ποτάμου. Και γράφει ο πάνω άλλος Έρικ 1630, ξέρω εγώ, το όνομά του. Το 1637 έγραφε άλλος Ιωάννης, ξέρω εγώ, το όνομά του, επάνω στην πέτρα. Δεν υπήρχε τότε η κλιματική αλλαγή την οποία σήμερα οικειοποιούνται κάποιοι για να μας περάσουν πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα σήμερα του πλανήτη. Για μένα είναι, ας πούμε, η ρήπανση του περιβάλλοντος, η ατμόσφαιρα. Είναι η ρήπανση της θάλασσας. Είναι τεράστια προβλήματα αυτά. Είναι η φτώχεια, η ενεργειακή φτώχεια, είναι η συγκέντρωση του πληθυσμού στις πόλεις και τα προβλήματα που προέρχονται από το κυκλοφοριακό και όλα αυτά. Βέβαια είναι και η υπερθέρμανση, αλλά αυτό το χρησιμοποιούν, για να κάνω είσοδο τώρα στο άλλο θέμα, το χρησιμοποιούν ως ένα αίτιο ή τέλος πάντων μια αφορμή για να καταλάβουν τα πάντα. Να καταλάβουν τη γη, τις θάλασσες, τις λίμνες και ό,τι υπάρχει σε αξία πάνω στις χώρες και κυρίως στη δικιά μας. Γιατί λέω κυρίως στη δικιά μας? Θα πούμε τώρα στο θέμα της ενέργειας. Γιατί θα πούν κάποιοι, είσαι κατά των ΑΠΕ, είσαι κατά των μοντέρνων ή των σύγχρονων μορφών. Κανένας δεν είναι κατά.
Τι γίνεται όμως σήμερα στην ανθρωπότητα? Τα ορυκτά καύσιμα ακόμα κατέχουν ένα περίπου ποσοστό 70%. Ορυκτά καύσιμα. Οι ΑΠΕ που ξέρουμε, δηλαδή τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά, είναι το 13,6% στην ενέργεια, μιλάω τώρα. 13,6%. Και τα υπόλοιπα μέχρι το 30% τι είναι? Είναι τα νερά. Γιατί υπάρχουν χώρες με πολύ υδροελεκτρικό δυναμικό και μεγάλο πλούτο νερών. Εμείς είμαστε μια χώρα με ένα μέτριο, καλή είναι. Δηλαδή η δικιά μας συμμετοχή των νερών στην ενέργεια είναι γύρω στο 6%, θα το δείξω αργότερα. Η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έρχεται δεύτερη στον κόσμο σε φωτοβολταϊκά και τέταρτη με πέμπτη στον κόσμο, στον πλανήτη, σε ΑΠΕ. Σε ΑΠΕ που γνωρίζουμε. Έχουμε φτάσει σε σημείο πλέον που πριν πει το καλοκαίρι, μέχρι τον Μάιο, διαβάζατε. Όλοι θα έχετε διαβάσει ότι πετούσαμε το ρεύμα το μεσημέρι. Διότι η ζήτηση ήταν γύρω στις 4.500 μεγαβατόρες και η προσφορά ήταν 7.000, 7.5, κυρίως από τις ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ μόνες τους δεν μπορούν να δουλέψουν υπόψη. Πρέπει να έχουν συνοδές μονάδες, όπως είναι οι μονάδες φυσικού αερίου ή άνθρακα, λιγνίτη κτλ. Γιατί έχουν ρεύμα στοχαστικό, δεν υπάρχει συνεχής ροή και μπορεί κάποια στιγμή να περάσει ένα σύννεφο, να πέσει απότομα η τάση, να πέσει η συχνότητα κτλ. Και πρέπει εκείνη την ώρα να υπάρχουν συνοδές μηχανές. Είναι σαν να πηγαίνεις, ας πούμε, με ένα εστιοπλοϊκό και ξαφνικά σταματάει εντελώς ο άνεμος για να προχωρήσει, βάζει μπροστά τη μηχανή. Όταν ο άνεμος ξαναμπεί μπροστά, κλείνει τη μηχανή. Κάπως έτσι είναι το σύστημα που δουλεύει σήμερα το ενεργειακό. Δεν μπορούν υπό μόνες τους. Και πετούσαμε το ρεύμα. Φέτος υπολογίζουμε ότι από τις 50 τεραβατόρες, να μπούμε λίγο στο θέμα ρεύμα εδώ που έχουμε. 50 τεραβατόρες είναι η ζήτηση στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή 50 εκατομμύρια μεγαβατόρες το χρόνο. Και για να τα συντομεύουμε τα λέμε τεραβατόρες. Για να μπούμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν βλέπετε τώρα πόσο... Τέλος πάντων, να δούμε τα χοντρά νούμερα, όχι τα ψηλά. Το 23, στο τέλος εκεί βλέπουμε ένα 44, φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, είναι η συνολική παραγωγή της χώρας. Αυτή όμως δεν φτάνει. Κάνουμε και άλλα 5,5 εκατομμύρια εισαγωγές. Δηλαδή ουσιαστικά κάνουμε 10 εκατομμύρια εισαγωγές και 5 εκατομμύρια εισαγωγές και ακόμα είμαστε εισαγωγικοί. Λοιπόν, αυτά τα 49,5 εκατομμύρια είναι η συνολική ζήτηση. Ήταν περισσότεροι μετά την κρίση και μετά τα μέτρα που έχουμε πάρει ως πολίτες. Δηλαδή μειώσαμε την κατανάλωση και σιγά σιγά με την ανάπτυξη προγραμμάτων όπως το εξοικονομώ και τα λοιπά, που είναι σωστά προγράμματα και πολλές κάποιες ενεργειακές κοινότητες, πολλοί δήμοι έχουν πάρει κάποια μέτρα σωστά για τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχουμε ρίξει την κατανάλωση και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί έτσι θα περιορίσουμε. Αυτό σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη. Από τα 55 τεραβατόρες πέσαμε στις 49,5. Αυτό είναι πολύ καλό. Βέβαια πέσαν και άλλες χώρες, εμείς κοιτάμε τη δικιά μας. Για να δούμε ποιοι παρήγαγαν τι. Εδώ αριστερά 4,5 εκατομμύρια μεγαβάτ παρήγαγαν τα λιγνητικά, τα οποία τώρα θέλουν να τα κλείσουν επειδή θέλουν οι εταιρείες, οι διπλανές αυτές του φυσικού αερίου, που παρήγαγαν 14,6. Τα υδροηλεκτρικά 4 εκατομμύρια μεγαβατόρες, αυτό αν τα διαιρείτε με το 44, καταλαβαίνετε περίπου τι ποσοστό πιάνουν, έτσι, 10%, αυτά είναι 30% ξέρω τα φυσικά αέρια. Πάμε να δούμε τώρα και τις ΑΠΕ. ΑΠΕ συστήματος εδώ περίπου γύρω στα 12 εκατομμύρια είναι τα αιωλικά, τα οποία μας ενδιαφέρουν. Και εδώ δίπλα τα 9,5 εκατομμύρια ήταν τα φωτοβολταϊκά.
και κάτι ψηλά ήταν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει λοιπόν σε σημείο σήμερα που η Ελλάδα κάνει ένα πείραμα στο κασίδι το κεφάλι, δηλαδή προσπαθεί να δει τι γίνεται όταν μια χώρα έχει κορέσει το σύστημά της με άπε. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το 50% του ρεύματος ετησίως παράγεται από άπε, δηλαδή αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Και γύρω στα 6 με 7% είναι και τα υδροηλεκτρικά, γιατί τα νερά μπαίνουν στις άπε. Τα υπόλοιπα είναι από τις μονάδες κυρίως φυσικού αερίου, εισαγωγές, όπως είδαμε, και το λιγνίτι που πάμε να τον κλείσουμε. Κακώς βέβαια, εννοείται ότι είναι έγκλημα οικονομικό αυτό που πάει να γίνει, γιατί είναι μια πολύ καινούρια μονάδα που δεν έχει καν φουγάρο και θέλουν να την κλείσουν επειδή οι διπλανοί φίλοι εδώ του φυσικού αερίου δεν τους αρέσει να μπαίνει μέσα στην αγορά. Και ρωτάμε τώρα, δεν θα έπρεπε να φύγουμε από τον πίνακα αυτό? Δεν θα έπρεπε να έχουμε λοιπόν, αφού έχουμε τις περισσότερες άπε στον κόσμο, δεν θα έπρεπε να έχουμε και τη φθηνότερη ενέργεια στον κόσμο? Κι όμως, πέρσι τερματίσαμε πρώτη σε ακρίβεια στη χοντρική ενέργεια, δεύτερη. Λοιπόν, τώρα που μιλάμε, είμαστε πάλι στην πρώτη τριάδα. Πάμε να δούμε λίγο. Εδώ έχω ένα πίνακα, να δείτε τι καίει, ας πούμε, το Τόκιο. Το Τόκιο καίει 43% άνθρακα και 45% φυσικό αέριο. Δηλαδή, δεν καίει καθόλου, έχει ελάχιστα, αιωλικά δεν έχει καθόλου, έχει λίγα φωτοβολταϊκά. Γιατί τα λέω αυτά? Για να μην αισθανόμαστε, γιατί θέλουν να μας κάνουν να αισθανόμαστε ντροπή ή ότι να είμαστε και ένοχοι, ότι δεν βάζουμε πολλές άπε. Αυτή τη στιγμή πειραματιζόμαστε. Θα πετάξουμε φέτος 1 τεραβατόρα από τις 50, 1 τεραβατόρα θα τις πετάξουμε από τις περικοπές που άρχισαν να γίνονται, όπως σας ανέφερα πριν. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε το ρεύμα. Δεν έχουμε εξαγωγές. Δεν μπορούμε να πάμε ρεύμα στη Γερμανία. Δεν μπορούμε να πάμε ρεύμα σε άλλες χώρες, γιατί την ώρα που καίει ο ήλιος στην Ελλάδα, καίει και στη Γερμανία, καίει και στην Βουλγαρία. Οπότε δεν μπορούμε εκείνη την ώρα να πουλήσουμε τίποτα. Τι κάνουμε, το πετάμε. Αυτά είναι λεφτά. 1 τεραβατόρα επί 10 λεπτά να βάλουμε, που δεν είναι μόνο 10, είναι 1 δισεκατομμύριο. Το πληρώνουμε από την τσέπη μας αυτό. Το πληρώνουμε έτσι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο παραπάνω, να δούμε τις χοντρικές τιμές. Ναι. Λοιπόν, μου λέει να συντομεύσω, θα προσπαθήσω να συντομεύσω για να μπω και στο θέμα που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, ήθελα να πω με όλα αυτά ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 5.200 μεγαβάτ εγκατεστημένη ολική ενέργεια. Ο στόχος για το 2030 είναι 7.500. Αν διαιρέσουμε τους 332 δήμους στην Ελλάδα, τους πέφτει από 21 μεγαβάτ τον κάθε δήμο αιωλικών. Έχουμε βάλει στο Βέρμιο 84 μεγαβάτ ήδη. Πήραμε το μερτικό μας. Το πήραμε το μερτικό μας. Γιατί βάλαμε, αν διαιρέσουμε δήμος Εορδέας, Βέρειας και Νάουσας, πήραμε από 30, περίπου από 30 μεγαβάτ. Άρα έχουμε πάρει το μερτικό μας. Πάμε τώρα στο Βέρμιο. Τι είναι το Βέρμιο? Είναι το πιο ήσυχο βουνό από πλευράς αιωλικής καταλληλότητας, δηλαδή ή αιωλικής δυναμικότητας. Έχει ταχύτητα ανέμου μόνο 5,5 με 6 σεκόντ, μέτρα ανά σεκόντ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε στην πιο χαμηλή περιοχή της αιωλικής, του αιωλικού δυναμικού της χώρας. Η Εύβοια έχει 12. Γι' αυτό έχουν γεμίσει την Εύβοια με ανεμογεννήτριες. Τι απόδοση έχουν οι ανεμογεννήτριες στο βουνό μας? 20% το χρόνο επί της εγκατεστημένης ισχύως. Τι απόδοση έχουν στην Εύβοια? 38%.
Γι' αυτό έχουν ξεπατώσει την Εύβοια, αλλά εδώ γιατί έρχονται στη Δήμη, γιατί ήρθανε στο Βέρμιο. Για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον ήταν η χρηματοδότηση. Βρήκαν μεγάλη χρηματοδότηση από τα ταμεία ανάπτυξης, από τα πράσινα ταμεία. Δηλαδή άμα είναι να χτίσω κάτι το οποίο δεν θα μου αποδώσει και πάρα πολλά. Με ενδιαφέρει όμως αυτά που θα βάλω στα 20 χρόνια θα πάρω αρκετά. Λοιπόν, μένουν λοιπόν από τα 5.400 που έχουν εγκατασταθεί, μένουν άλλες 2.000 μεγαβάτ μέχρι το 2030. Δηλαδή θα μπαίνουν περίπου 300 μεγαβάτ το χρόνο στην Ελλάδα. Για να κλείσουμε το πρόγραμμα του ΕΣΕΚ, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Γιατί να μπουν λοιπόν 315 στο Βέρμιο, σε ένα βουνό το οποίο δεν έχει, δηλαδή παίρνουμε τεράστιο δυναμικό, άνευ λόγου και αιτίας. Έχουμε πάρει εμείς τα μεγαβάτ που μας αναλογούσαν. Καλός ή κακός. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μορφή ενέργειας που δεν επιφέρει κακό στο σύστημα, τα είπε ο κ. Μιλόπουλος. Πήραμε το περιπτικό μας. Το Νότιο Βέρμιο έχει 84 μεγαβάτ. Και ερχόμαστε τώρα να βάλουμε άλλα 315. Και εφόσον ανοίξει η όρεξη, ο πρώτος λόγος ήταν αυτός, ο δεύτερος λόγος ήταν ότι είναι πολύ κοντά τα μεγάλα κέντρα υπερυψηλής τάσης της ΔΕΗ από την άλλη πλευρά του βουνού, θέλουν να έχουν κοντινές αποστάσεις. Λοιπόν, θα προσπαθήσω. Οπότε, ναι, θα πρέπει να κάτσουμε 5 ώρες για να τα πούμε, αλλά τέλος πάντων... Το θέμα είναι... Ναι, θα κάνω ένα λεπτό. Να κάνω λίγο πίσω. Ένα θέμα που μας αφορά, σωστά. Το Βέρμιο. Πάμε τώρα, επειδή μιλάμε για το Βέρμιο. Να δείξουμε τα στοιχεία του Βερμίου. Τα βασικά στοιχεία του έργου. Είναι 5 αιωλικά. Τα βλέπετε, θα τα περάσω έτσι γρήγορα. Άλλο είναι, το ένα είναι 40,5 μεγαβάτ, το άλλο είναι 36, 40 κτλ. Σύνολο 315. Τα τρέχω γρήγορα για να μην... Λοιπόν, να δούμε και την οδοποιία. 77 χιλιόμετρα νέα οδοποιία και άλλα 62 χιλιόμετρα διαπλάτηση. Τι σημαίνει 77 χιλιόμετρα νέα οδοποιία θα γίνει πακλαβά σε όλο το βουνό. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε τι κακό θα οδηγήσει αυτό. Δηλαδή ότι κατατέμνεις όλη την περιοχή όπου τα ζώα αρχίζουν και αισθάνονται εγκλωβισμένα διότι δεν μπορούν να φύγουν. Βλέπουν το δρόμο από απέναντι, υπάρχει ένα μηχάνημα που δουλεύει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό όλο και δεν μιλάω για τα νερά θα έπρεπε να μας τα είναι... Να μας τα αναλύσει ο κύριος Μιλόπουλος τι κακό μπορεί να πάθει το Βέρμιο, ας πούμε, που είναι και ένα βουνό πλούσιο σε νερά. Αλλά η κατάτμιση αυτή που θα γίνει ένας τεράστιος μπακλαβάς θα φέρει τεράστια αλλαγή και πάνω εκεί θα εγκατασταθούν αναμογεννήτριες, παρακαλώ, των 5,33 μεγαβάτ. Δεν έχουν ξαναμπεί τόσο μεγάλες στη στεριά στην Ελλάδα. Θα έχουν τεράστιο ύψος πάνω από 200 μέτρα, θα έχουν άνοιγμα φτερωτής πάνω από 160 μέτρα και η βάση τους θα είναι κάτω περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα, η βάση τους, η στρογγυλή βάση. Ξέρω εγώ 600-700 κυβικά τσιμέντο και πόσο βάρος θα έχει η ίδια ανεμογεννήτρια με τον ιστό της γύρω στα 1500 τόνους. Μιλάμε τώρα, θα γεμίσουμε το βουνό με τσιμέντα και το χειρότερο όλων, δεν υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα καμία εταιρεία που να έχει σηκώσει ανεμογεννήτρια που έχει τελειώσει η ζωή της. Συνήθως δεν τις βρίσκεις εταιρείες. Όταν τελειώνει η ζωή των ανεμογεννήτριων, δεν βρίσκεις εταιρείες. Δεν υπάρχουν οι εταιρείες αυτές. Τους δίνουν και κάτι περίεργα ονόματα. Πελοποννησιακή τάδε, ξέρω εγώ, αιωλική τάδε. Λοιπόν, δεν υπάρχουν. Ξέρετε πόσο κοστίζει η μετεγκατάσταση από συναρμολόγηση μιας ανεμογεννήτριας. 400.000 δολάρια με στοιχεία πριν προ 2 ετών από την Αμερική. Τώρα μπορεί να είναι και παραπάνω. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά, ποιος θα ρίξει μισό εκατομμύριο. Και το χειρότερο όλων είναι ότι οι φτερωτές των ανεμογεννητριών
Πουθενά στον κόσμο ακόμα δεν ανακυκλώνονται, ενώ μπορούν να ανακυκλώσουμε τον ιστό, ο οποίος είναι τσιμέντο με σίδερο, και θα πάει, ας πούμε, υποτίθεται στην ανακύκλωση. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα αντίστοιχο με τις φτερωτές. Δεν θα σας πάρω ένα λεπτό. Όχι, θα δείξω μόνο τα βασικά μεγέθη, αυτά εδώ θα τα δείξω. Λοιπόν, το έργο είναι αυτό. Βλέπουμε το ύψος του πυλώνα, τα είπαμε. Έχουν αλλάξει λίγο. Από 70 τις κάνανε 60, μεγαλώνοντας το μέγεθος. Αυτά τα που βλέπουν είναι η προηγούμενη version με τα 4,5 μεγαβάτ η καθεμία. Ξέρετε πόσο κοστίζει η καθεμία? Περίπου 1,200 το μεγαβάτ. Δηλαδή μια ανεμογεννήτρια κάνει πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Αν προσθεθεί λοιπόν στο σύστημα και περικόπτεται και αυτήν στο ρεύμα, όπως περικόπτεται και το ρεύμα των αιωλικών, απλώς θα βάλουμε λεφτά πάνω στο βουνό, θα πετάξουμε τα λεφτά πάνω στο βουνό, θα καταστρέψουμε το βουνό για να έχουμε μια ενέργεια η οποία ελάχιστα θα μπαίνει στο σύστημα, γιατί δεν θα μπορεί να πει, έχουμε ήδη φρακάρει. Να δούμε και λίγες φωτογραφίες για να κλείσουμε έτσι. Είναι πρόσφατες. Βλέπετε τι γίνεται τώρα πάνω στο Βέρμιο. Για μία ανεμογεννήτρια γίνεται αυτό εδώ το κακό. Βλέπετε δάσος, κύριε Μιλόπουλο, βλέπετε λίγο τις φωτογραφίες? Ναι, βλέπετε. Ναι, πώς ξεφλουδίζουμε το βουνό. Εδώ είναι η πρώτη εγκατάσταση ανεμογεννήτριας. Έχουν 3 με 4 μέτρα βάθος. Ναι. Λοιπόν, το ίδιο. Εδώ βλέπουμε τα μηχανήματα. Εδώ βλέπετε πώς θα φτάσει να γίνει η ανεμογεννήτρια, η βάση της. Κάθε περίπου 1.200.000 κυβικά θα περισσέψουν, το λέει η μελέτη, 1.200.000 κυβικά, είναι τεράστια ποσότητα. Πού θα πάνε αυτά, πού θα αποτεθούνε? Αυτά όλα όταν βρέχει και όταν ρίχνει καταιγίδες, πού θα κατεβαίνουν? Σε όλες τις μυσγάνκες δεν θα κατεβαίνουν, δεν θα κλείουν ρέματα. Είναι τεράστια η ποσότητα, γιατί είναι τεράστιο το έργο. Δεν υπάρχει τέτοιο έργο στην Ελλάδα. Μόνο στην Εύβοια εγκαταστάθηκε ένα τέτοιο έργο, αλλά εκεί έχετε δει φωτογραφίες. Εδώ τώρα βλέπουμε τι. Βλέπουμε πού καταλήγουν οι φτερωτές από τις ανεμογεννήτριες. Αυτό που είπαμε ότι δεν μπορεί να ανακυκλωθεί. Αυτό το ονομάζουν υγειονομική ταφή. Δηλαδή βάλαμε έναν τίτλο, υγειονομική ταφή, κλείσαμε τα μάτια και κάνουμε αυτή την περαιτέρω καταστροφή. Δηλαδή όταν θα τελειώσει το έργο, επειδή τότε θα έχουν βγει ανεμογεννήτριες των 10 ΜΒ, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες βάσεις. Ποτέ δεν γίνεται αυτό πουθενά, ούτε στην Ευρώπη. Πάνε και τις μπαζώνουν από πάνω και πάνε δίπλα και κάνουν καινούργιες βάσεις για να βάλουν μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες. Και πρέπει να βρουν και χώρους να θάψουν τις φτερωτές, αφού τις κόψουν. Γιατί είναι τεράστιες και δεν μπορούν. Αυτό θα γίνει στο Βέρμιο. Δηλαδή, αν νομίζω θα έχουμε βουνό μετά από 20 χρόνια για τα παιδιά μας, είμαστε γελασμένοι. Εδώ είναι μια αστεία φωτογραφία όπου έγινε ένα πάρκο κάπου στην Κοπενχάγη με στοιχεία από ανεμογεννήτες. Αν αυτό τώρα εσείς το θεωρείτε πάρκο για παιδιά, δηλαδή τι να κάνουμε. Αυτό είναι το 1 στο 100.000. Δεν έκανε καμιά άλλη πόλη, το έκανε μια πόλη. Και το έχουν ως παράδειγμα οι εταιρείες των αιωλικών ότι αυτό θα είναι το αύριο. Δηλαδή πάμε να βάλουμε τώρα μέσα στη Βέρεια, σε ένα ωραίο παρκάκι, αυτά τα τεράστια θηρία για να κάνουν τι να κάνουν τα παιδιά του Λίτρα. Έλεος. Αυτή είναι η εικόνα που θα έχει το Βέρμιο. Εδώ είναι μια φωτογραφία πάλι από τις... Έχουν εμφανιστεί κορυφές, είναι διακόπτω του Βερμίου. Ναι. Και δεν θα μείνει τίποτα. Η πιο ψηλή κορυφή, που είναι ο Χαμίτης, στα 262 έχει καταστραφεί. Αυτές τις φωτογραφίες που σας έδειξα ήταν από το Χαμίτη. Και εδώ τώρα σας δείχνω η κακή πρακτική των ΝΑΠΕ. Η κάτω φωτογραφία, την έχω τραβήξει εγώ, εκεί που βλέπετε ότι γυαλίζει, είναι φωτοβολταϊκά. Την ώρα που πέφτουν πάνω, απόγευμα ήταν, πέφτει ο ήλιος εκεί πάνω, κοιτάξτε τι θέλουν να κάνουν σε ένα χωριό από πάνω, εκεί στην Κοζάνη. Στην Καλαμιά. Θέλανε να βάλουν 700 στρέμματα φωτοβολταϊκά πάνω από αυτό εδώ το χωριουδάκι, δηλαδή να τους κάψουν τους άνθρωπους, θα τους καίγανε.
Προς στιγμή να έχει σταματήσει αυτό το έργο, τους είπαν οι χωρικοί, πάτε ρε παιδιά, ένα χιλιόμετρο απέναντι σας δίνουμε, όχι, αυτοί θέλουν 4 μέτρα από τα σπίτια τους. Λοιπόν, αυτό είπε ο κύριος Μιλόπουλος ότι λέγεται πράσινος καπιταλισμός. Στην Τσεχία που πήγα το λέγανε green terrorism, πράσινη τρομοκρατία. Δηλαδή όταν υπάρχει υπερβολή, όταν δεν υπάρχει το μέτρο, στην Ελλάδα το έχουμε ξεπεράσει το μέτρο, δεν μπορεί όλες οι χώρες να πάνε σιγά σιγά και εμείς πρώτοι. Ήδη πληρώνουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο σε αυτούς που βάλαν τα πρώτα φωτοβολταϊκά και θα τους πληρώνουμε για 20 χρόνια. Που πληρώνουμε 550 ευρώ, δηλαδή όταν εμείς σήμερα πληρώνουμε 10 λεπτά και λέμε καλά είναι 10 λεπτά να βρούμε τον επόμενο πάροχο με 9, πληρώνουμε 50 λεπτά σε αυτούς τους πρώτους που βάλαν τα φωτοβολταϊκά. Ευχαριστώ που με ανεχτήκατε. Δίνω το λόγο στον επόμενο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μποζίνη για τα τόσο σημαντικά που μας είπε και μας ανέλησε. Μόνο μία, επειδή το ξέχασα για να μην αδικό, από τους πολιτικούς φορείς για το θέμα του Βερμίου, ανακοίνωση είχε βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2017 και ερώτηση στη Βουλή με τη Φρόσο την Καλασσαρλίδου και 40 βουλευτές με επικεφαλής τον Σοκράτη Φάμελο το 2020. Κανένας άλλος πολιτικός φορέας δεν έκανε κάτι αντίστοιχο, όχι ότι ήταν και κάτι σπουδαίο, γιατί από ό,τι φάνηκε δεν έγινε κάτι, αλλά έτσι το λέω για την ιστορία, επειδή έτυχε να συμμετέχω και στη μία ερώτηση και στην άλλη. Ήμουνα δηλαδή από τους συντάκτες αυτών των ερωτήσεων. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Μποζίνη. Έτσι, νομίζω είναι αναγκαίο να παρθούν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό της τοποθέτησης των αναμειογεννητριών στο Βέρνιο, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για ήπιες μορφές ενέργειας και για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, έτσι, σε ένα βουνό στο οποίο λειτουργούν ήδη 2 χιονοδρομικά κέντρα και είναι πλουσιότατος σε πανίδα και χλωρίδα. Να περάσουμε στην επόμενη ομιλήτριά μας, στην Νίκη Καταραχιά, η οποία είναι καθηγήτρια management και επικοινωνία του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. Θα μας αναπτύξει το θέμα «Η ποιοτική εκπαίδευση δείκτης βιώσιμης ανάπτυξης στο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα της συμμαθίας». Νίκη, έχεις τον λόγο. Τι πρέπει να πω για να πω. Ναι, έλα, σε περιμένω. Οι ανεμογεννήτριες σας πήραν το μυαλό και εσάς, μου φαίνεται. Τα πτερίγια. Ειδικά τα πτερίγια, αγαπητέ Στέλιο. Για την τοπική ανάπτυξη που θα πω, για το ροδάκι που είναι βαριά βιομηχανία της Δέρια. Τώρα, αμέσως μετά. Εργοστάσια θέλουν, παρά μου επιπλούνται και δεν μπορούν να διαθέσουν. Δεν πειράζει. Βεβαίως, κύριε Μπαλτζή, αμέσως μετά, έτσι, θα μεταφερθούμε στον αγροτικό. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε βλακίες. Όλα. Όχι, εντάξει, αλλά για εμάς. Λοιπόν, μιλάμε για το μέλλον μας, έτσι, για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εγώ δεν θα πω που λες βλακίες. Συγγνώμη, κυρία, συγγνώμη, εντάξει. Όχι, λέω, δεν μπορώ. Θα ήθελα λίγο να συνδέσω και να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Μιλόπουλος για τα μέσα σταθερής τροχιάς και τα μαζικά μέσα κυκλοφορίας, αλλά είπαμε οι δρόμοι δεν έχουν προτεραιότητα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι κάποιοι δρόμοι καταστρέψανε τη σύνδεση Βέρειας, Νάουσας, Έδεσας που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, που πέσαν πολλά λεφτά, πήραν κάποια αποζημίωση, αλλά μία πλούσια βιομηχανική περιοχή με πολλά εργοστάσια, με φρούτα, με κομπόστες, με εργοστάσια, έχει αποκλειστεί σχεδόν. Γιατί να ευκολύνουμε, έχουμε δυσχεραίνει τη μετακίνηση και γι' αυτό έχει μείνει απομονωμένη η Νάουσα. Εμείς γι' αυτό πρέπει... είναι ώρα να το σηκώσουμε. Ώρα να το σηκώσουμε. Εδώ είναι, που είναι ο κύριος Μιλόπουλος σχετικός και με το αντικείμενο. Εγώ δεν είμαι τόσο σχετική, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό και για την παραγωγή του τόπου μας. Γιατί δεν είναι όλα μόνο η ενέργεια, δεν είναι μόνο η πράσινη, έτσι όπως την εννοούμε, ανάπτυξη. Και γι' αυτό εγώ θα μιλήσω για την ποιοτική εκπαίδευση. Θα είμαι πολύ σύντομη για να μην καταχαστώ το χρόνο του υπόλοιπου που θέλω να πω σημαντικά πράγματα για το δικό μας οικοσύστημα. Γιατί ας μην γελιόμαστε όλοι μαζί,
η εκπαίδευση και η παιδεία είναι τελείως ταξικές. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι πρέπει να γινόμαστε καλοί καγαθοί. Άρα η εκπαίδευση είναι ένα κύριο μέσο να αποκτήσουμε παιδεία. Αν είχαμε παιδεία θα ξέραμε και τι σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος και τι σημαίνει αλληλεγγύη και τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη και τι σημαίνει είμαστε όλοι μαζί και είμαστε συναγωνιστές για ένα καλύτερο αύριο όλων μας. Άρα είναι τομείς έκφρασης ενός κοινωνικού κράτους. Δεν έχει κατεβεί, αγαπητέ μου. Πώς είναι, πώς κατεβαίνει η διαφάνεια του κυρίου... Ορίστε. Νομίζω πάνω. F5. Απλώς δεν με παρακολουθούσα, τι φαίνεται. Σας πήρε και εσάς, είναι μου γεννήτρια. Τώρα δεν βλέπω τη δική μου παρουσία. Τι να πω τώρα, τι βλέπετε εσείς. Εγώ δεν βλέπω. Διάβασα το τίνο μέσα, το εγώ είμαι εκπαιδευτικός. Όχι, άλλα βλέπω εγώ. Δεν χρειάζεται να τα δείτε. Αν δεν θέλετε να τα δείτε. Λέμε, εμείς ως εκπαιδευτικοί, λέμε ότι αν δεν βλέπεις, λίγα σου μένουν στο μυαλό. Ωραία, αν δεν θέλετε να τα δείτε, δεν πειράζει. Σεβαστό και αυτό. Μας ευχαριστώ στο ωραία. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν πειράζει, ο υπολογιστής έχει πρόβλημα. Η παιδεία είναι ένα ανθρώπινο αγαθό. Είναι δικαίωμα όλων μας. Είναι θέμα πολιτικό, υπάρχει συλλογική ευθύνη της κοινωνίας, αλλά πρέπει να είναι πραγματική παιδεία και όχι χρησιμοθυρική όπως είναι σήμερα. Άρα το κύριο διακύβευμα είναι ποιος είναι ο στόχος της εκπαίδευσης και της παιδείας. Ο ΟΗΕ έχει βγάλει 17 δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης. Εγώ έχω επικεντρωθεί στους δύο που είναι ποιοτική εκπαίδευση και αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη στο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα του νομού Ημαθίας. Η ελληνική εκπαίδευση διακρίνεται σε τυπική και σε μη τυπική εκπαίδευση, αλλά η μη τυπική εκπαίδευση είναι να κάνουμε, είναι αυτά τα χρήματα που φάγαμε δεκαετίες ολόκληρες, αρχίζοντας από το πακέτο Delors που είχαν στείλει για να εκπαιδεύσουμε εργαζόμενους στα εργοστάσια παντού και παίρναν όλα τα λεφτά οι επιχειρήσεις και δίναν και κάτι ψίχουλο στους εργαζόμενους και όλοι ήμασταν ικανοποιημένοι. Και όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Σαν τα ροδάκινα τότε που φορτώναμε τις πέτρες επάνω και κάναμε απόσυρση και ξανά οι πέτρες και ξανά τα ροδάκινα. Ακριβώς, οι πρόεδροι. Ακριβώς, γιατί ήταν, γιατί ήταν ψηφοθυρικές. Απόλυτα ψηφοθυρικές. Ψηφοθυρικές οντότητες ήταν οι συνεταιρισμοί. Γι' αυτό και υπήρχαν οι δεξιοί, οι αριστεροί, οι συνεταιρισμοί, οι δικοί μας και οι δικοί σας. Σήμερα όμως, για να έχουμε μια υγιή οικονομία, πρέπει να έχουμε θέσεις εργασίας που πιθανόν να χρειάζονται και νέες εξειδικεύσεις για να καλυφθούν αυτές. Οπότε πρέπει να επανασχεδιάσουμε με έφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει υγιής οικονομία. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι το παγκόσμιο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα και το επιχειρηματικό οικοσύστημα λέει ότι έχουμε σαν προτεραιότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Αλλά η ερώτηση δεν είναι τι βλέπουμε, αλλά τι αντιλαμβανόμαστε. Τα βλέπουμε όλα και ο αντιπεριφερειάρχης μας τα βλέπει. Το θέμα είναι τι αντιλαμβάνεται. Γι' αυτό θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. Τι είναι βιώσιμη ανάπτυξη? Βιώσιμη ανάπτυξη είναι όλες οι δραστηριότητες εμπορικές, ανταλλακτικές, παραγωγικές που προωθούν την αειφορία, σώζουν το περιβάλλον και προσπαθούν να πετύχουν μια κοινωνική ισότητα, ισότητα φύλων και να προστατεύσουν και να αναπτύξουν κοινά αγαθά. Άρα προσπερνάω και λέω τι είναι η Μαθία, μια πολύ μικρή περιφέρεια, σχεδόν είναι από στις προτελευταίες θέσεις σχετικά με όλες τις περιφέρειες, αλλά έχει μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού. Και βέβαια έχει και πέρα από το Βέρμιο και τα Πιέρια, έχει τον Αλιάκμονο, τον Λουδία, τον Τρυπόταμο και την Τάφρο. Η μεγαλύτερη πλημμύρα που έγινε, κύριε Μιλόπουλο, εδώ πέρα ήταν το 1979, ναι, όπου έγινε πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή. Εμείς τη βιώσαμε σαν οικογένεια, γιατί μας πήραν το στάβλο και πνίγηκαν 150 μοσχάρια και φυσικά, επειδή δεν ήμασταν οι μέτεροι τότε, δεν πήραμε και καμιά αποζημίωση, αλλά έφτασε μέχρι την Άουσα. Δεν μπορούσαμε να πάμε να μετακινηθούμε. Είχαν γίνει μεγάλες πλημμύρες. Τα έργα, ξέρετε ποια είναι που γίνονται, που πάνε και σκάβουν λίγο τον Τρυπόταμο τώρα, ναι, και λένε παίρνουμε τα ξερά τα δέντρα. Ναι. Γι' αυτό θέλουμε παιδεία. Άρα, οι κύριοι πυλώνες της οικονομίας της Μαθίας ποιοι είναι? Γεωργία, κτηνοτροφία, εξαγωγές και τουρισμός. Αυτά είναι τα πιο βασικά. Άρα, έχουμε τη Βέρεια που έχουμε διοικητικές υπηρεσίες, γεωργία, φρούτα, ο κάμπος εδώ. Η βιομηχανική μας υποδομή κυρίως είναι τα συσκευαστήρια εξαγωγές και τα λοιπά που καταστράφηκαν και αυτά μετά το εμπάργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίες, κακό, και προηγούμενα καταστραφήκαμε από το εμπάργο της Ιουγκοσλαβίας, της πρώην Σερβίας και τα λοιπά, καταστράφηκαν οι περισσότεροι επιχειρηματίες. Επίσης έχουμε το βαμβάκι, το καλαμπόκι και όλα τα σχετικά. Άρα εμείς πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο για μια πράσινη επιχειρηματικότητα, που τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να έχουμε μια επιχειρηματικότητα που στοχεύει στην ποιότητα ζωής και στην απέτηση και στη διατήρηση μιας ήπιας αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος, γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι πόροι υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές, αλλά υπάρχουν και πηγές οι οποίες δεν πρόκειται να ανανεωθούν ποτέ ξανά. Γι' αυτό όλοι πάνε στο green και στο water. Τα δύο αυτά κυριαρχούν τώρα, από το πράσινο και το νερό. Άρα πρέπει να εστιάσουμε στον νομό μας σε μια οικολογική καινοτομία που να στοχεύει μια πρόοδο στην υλοποίηση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης. Άρα ποιες είναι οι προτεραιότητες? Υπάρχουν πολλοί στόχοι. Εγώ εντοπίζω, λυπάμαι που δεν μπορώ να τους δείξω, γιατί άλλο είναι να βλέπεις και να συγκρατείς, είναι η προώθηση μιας ανταγωνιστικής καινοτόμου και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, είναι 8 και 9 στόχος. Είναι η προώθηση μιας υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς στην εκπαίδευση, είναι ο στόχος 4. Και τι θέλουμε εμείς εδώ? Θέλουμε προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην Ημαθία. Αειφόρο, γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει έμφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή φυλών, και αποτροπή της διείδησης γενετικά τροποποιημένων φυτών με την κλιματική αλλαγή. Δεν είναι θέμα ενέργειας, είναι θέμα ξηρασίας. Οι περισσότεροι αμπελώνες και οι ελιές θα καταστραφούν σιγά σιγά. Αυτοί που είναι λίγο περισσότερο βιώσιμοι θα είναι αυτοί που είναι πάνω στα βουνά ή θα είναι περιοχή Σιάτιστα, Κοζάνη και παραπάνω. Πρέπει να χτυπήσει το καμπανάκι, γιατί δεν πηγαίνουμε καθόλου καλά πλέον. Και γίνεται πολύ πιο γρήγορα αυτό. Μόνο οι ορεινές περιοχές μπορούν να επιβιώσουν. Την τοπική και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία ή κτηνοτροφία που θα συμβάλλει αμέσως στην άμεση μάλλον επικοινωνία του παραγωγού με τον καταναλωτή, όχι οι μεσάζοντες. Έχουμε ένα κέντρο εδώ κάτω που όλο λένε θα το αξιοποιήσουν όλοι, που θα μπορούσε να γίνει ένα κέντρο διάθεσης των clusters. Αν είχαμε ομαδοποιηθεί όλοι μαζί, θα μπορούσαμε να έρχονται οι παραγωγοί να διαθέτουν εκεί τα προϊόντα τους και να πηγαίνουμε κι εμείς και να ψωνίζουμε από εκεί τα προϊόντα μας κατευθείαν. Ή και διαδικτυακά ακόμη. Αλλά για να γίνει αυτό θα έπρεπε να τους εκπαιδεύσουμε.
Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε όλους μας, εμείς ξεκινώντας από εμάς και τους υπόλοιπους, για ένα καλύτερο βιώσιμο αύριο και ωφέλη που θα μπορούμε να τα μοιραστούμε όλοι μαζί. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε σίγουρα τεχνογνωσία. Σίγουρα θέλουμε δεξιότητες. Αλλά όχι αυτά τα καινού περιεχομένου σεμινάρια, εστιασμένα σεμινάρια, ώστε να είναι χρηστικά. Τι θέλουμε? Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας. Να διασπείρουμε και να επικοινωνήσουμε το τι σημαίνει κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική οικονομία. Να προωθήσουμε και να διατηρήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά μας. Να αρχίσουμε. Να κάνουμε εμείς να στήσουμε επιχειρήσεις. Ανακύκλωση υλικών. Θέλετε οικοδομικών, θέλετε βιομηχανικών. Θέλετε στον αγροτικό τομέα ανακύκλωση. Θέλετε να ενισχύσουμε τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών με καινοτόμες εφαρμογές. Υπάρχουν πάρα πολλές καινοτόμες εφαρμογές. Είναι η augmented reality. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Η τεχνογνωσία και η τεχνολογία είναι, μάλλον, artificial intelligence και τα λοιπά. Είναι λίγο, χρειάζονται χρήματα. Χρειάζονται χρηματοδότηση. Εμείς πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί, γιατί η περιφέρεια δεν δίνει χρηματοδότηση. Και ειδικά η Μαθία είναι από τις τελευταίες που έχουν πάρει χρηματοδότηση για το οτιδήποτε. Και το επιμελητήριο, δεν ξέρω αν είναι κανένας φορέας εδώ. Μεγάλα λόγια πολλά το τι πρέπει να γίνει. Και τώρα μάλιστα και η Κεραμέως που βγήκε υπουργός εσωτερικών, πολλά μεγάλα λόγια είπε. Και όλοι λένε πολλά μεγάλα. Και ο Τζιτζικώστας τώρα είπε άλλα 200 εκατομμύρια. Και μεγάλα όμορφα λόγια ακούσαμε. Πώς λέει, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Και ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα τι θέλουμε? Εγώ δεν θα καταχραστώ, έχω πολλά να πω, αλλά δεν θα τα πω. Εγώ λέω, για μας, στρατηγικό σχεδιασμό εκπαίδευσης και απόκτησης δεξιοτήτων για προσθήκη αξίας στην πρωτογενή παραγωγή, με στόχο βέβαια το οικονομικό αποτέλεσμα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τον καταναλωτή, να δούμε τι θέλει η αγορά. Αυτά πρέπει να τα κάνουν οι φορείς στις έρευνες και να αλλάξουμε καλλιέργειες, να μας εκπαιδεύσουν το πού πρέπει να πάμε και να μας χρηματοδοτήσουν για να πάμε. Όχι δίνουμε φράγκα στους νέους αγρότες και έχει γεμίσει και ξαναβάζουν ξανά ροδάκινα και παλεύουν για ένα μεροκάματο. Και οι νέοι πάνε να δουλέψουν βέβαια στα μπαρ. Εκεί ας έχουν τυχείο, είναι αξιοπρεπές να δουλεύουν στα μπαρ. Να πάνε όμως στο χωράφι να δουλέψουν ή να κάνουν μια μικροκαλλιέργεια ή να πουλάμε τα χειρισμένα ρούχα, αυτό δεν είναι αξιοπρεπές. Ή να ανταλλάσσουμε ρούχα ή να ανακυκλώνουμε στις μερικές μας επιχειρήσεις. Άρα εμείς θέλουμε εστίαση στην εκπαίδευση για την επώνυμη αγροδιατροφή σαν μοναδική πρόταση πώλησης και ένα στρατηγικό σχεδιασμό με τη βάση ενός συνολικού εναλλακτικού μοντέλου που θα συνδυάζει τους τρεις μικρότοπους. Έχουμε Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Βέρεια. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί, εστιάζοντας στα προτερήματα της κάθε περιοχής, θρησκευτικός τουρισμός, κάμπος καλλιέργειας, Νάουσα, βιομηχανίες, υποδομές, κρασιά, οι δρόμοι του κρασιού, έχουν άπειρα πράγματα, αραπίτσα, ποτάμια, Γιονικόλας, χίλιες δυο φυσικές, γαστρονομία, ό,τι θέλετε, αλλά ένα μπραντ, ένα αποτύπωμα. Όχι ο Δήμος Βέρειας και ελάτε εδώ, άλλο πράγμα είναι η Νάουσα και άλλο είναι η Αλεξάνδρεια. Είναι να κάνουμε ένα ποιοτικό, καινοτόμο, πράσινο πρόγραμμα, να εκπαιδευτούμε και να εκπαιδεύσουμε όλους και να δεσμευτούμε και ως αλλαγή που θέλουμε να φέρουμε και ως ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνουμε, να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους μας στην αγροδιατροφή, κτηνοτροφία, στην τουριστική βιομηχανία και τον πολιτιστικό πλούτο και στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Οπότε ζητάμε και από τον κύριο Μιλόπουλο που έχει την παρέμβαση και από εσάς σαν περιφερειακή σύμβουλη να δώσετε και μία έμφαση πέρα από τον τόπο σας στην Ημαθία, γιατί ο κύριος Τζιτζικώστας την έχει ξεχάσει. Έχουμε έναν επιχειρηματία αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος σκέφτεται ότι το καλό είναι μόνο οι υπόλοιποι επιχειρηματίες. Δεν έχει δουλέψει χωράφια. Νομίζω δεν φτάνει μέχρι την Άουσα τα φορτηγά, το εντάξει. Περνάνε από κάτω. Περνάνε από κάτω. Λευκάδια.
Ακριβώς. Εγώ, συγγνώμη αν σας κούρασα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να συνεχίσετε οι πόλοι που παίρνετε πιο ουσιαστικά πράγματα. Ευχαριστούμε την επιτυχία. Ευχαριστούμε την Νίκη Καταραχιά. Να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή μας, τον Γιώργο Κολτσίδα, συνεταιριστικό υπάλληλο. Έτσι, θα μας μιλήσει για τις αγροτικές καλλιέργειες, για το κόστος παραγωγής ενέργειας, την άντληση υδάτων. Και τι άλλο, ένα ακόμη θέμα είναι, Γιώργο. Θύμισέ μου. Εντάξει. Να είστε καλά. Έχετε το λόγο. Λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, καλωσορίζουμε τη σημερινή πρωτοβουλία της παράταξης αλλαγής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον σύντροφο τον Γιάννη τον Μιλόπουλο στην Ημαθία. Εγώ πραγματικά θα είμαι σύντομος, γιατί έχουμε κουραστεί λίγο όλοι. Στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα υπάρχουν μεγάλα και χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν αυτούς τους δύο φορείς. Ο εμπεγμός της κυβέρνησης συνεχίζεται και δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ανακούφιση των οικοκυριών. Μερικά από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι τομείς είναι επιγραμματικά. Η απαράδεκτη και προβληματική σκανδαλώδη, θα έλεγα, λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει επιφέρει καθυστερήσεις και απώλεια εισοδήματος στους αγρότες της Ημαθίας και όλης της χώρας. Ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ, που όχι μόνο δεν καλύπτει τις ζημιές των παραγωγών, αλλά με μεγάλη καθυστέρηση λόγω ελλείψεων προσωπικού προχωρά και σε εκτιμήσεις των ζημιών. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για μένα είναι η λειτουργία καρτέλ σε όλα τα επίπεδα της διατροφικής αλυσίδας. Βιομηχανικό ροδάκινο, βιομηχανικό αχλάδι, πληρώνονται με την ίδια χαμηλή τιμή, χρόνια ολόκληρα τώρα, από το σύνολο των μεταποιητών. Τι σημαίνει αυτό? 13 μεταποιητικές βιομηχανίες αποτελούν την ΕΚΕ, την Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος. 40 χρόνια είμαι υπάλληλος σε συνεταιρισμό, γραμματέας. Επί 40 χρόνια, όπως το ακούτε, η τιμή είναι 1-30 λεπτά. Δίνεται και από τις 13 βιομηχανίες η ίδια τιμή, χωρίς να διαφοροποιείται ούτε ένα λεπτό. Εάν αυτό το πράγμα δεν είναι καρτέλ, το οποίο απαγορεύεται ρητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ο ένας θα έπρεπε να λέει 30,5, ο άλλος θα έπρεπε να λέει 30,8, κάτι τέλος πάντων που να μην είναι καρτέλ. Αυτό σαν παρένθεση. Αυτό το είχαμε και τη ΣΥΡΙΖΑ, το 5 χρόνια, το είχαμε σύντομα. Το αλλάξανε. Όχι. Τι το είχαμε. Δεν πρέπει να το τονίσουμε ότι είναι καρτέλ αυτό το πράγμα. 5 χρόνια τι κάνουμε. Είναι καρτέλ. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με το γάλα και με άλλα προϊόντα, χωρίς κανέναν έλεγχο στην αγορά. Στην περιοχή μας ιδιαίτερα έχουν εκλείψει παραδοσιακές δυναμικές καλλιέργειες, όπως ήταν η βιομηχανική ντομάτα, ο καπνός, τα ζαχαρότευτλα, με το κλείσιμο της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Και έρχομαι και στο κόστος της άρδευσης, που έχει εκτοξευθεί αγγίζοντας τα 40 ευρώ αναστρέμα, ενώ θα μπορούσε να μειωθεί θεαματικά αν η κυβέρνηση έδωνε προτεραιότητα στη χρηματοδότηση στους ΤΟΕΔ, ώστε να προχωρήσουν σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για να μειωθεί το κόστος ενέργειας, που είναι και βασικός παράγοντας της υψηλής τιμής. Τώρα, όσον αφορά την αγορά της κουλούρας, γιατί έγινε θέμα από την Νίκη, όχι μόνο να γίνει ένα τελωνείο εκεί ή να γίνει κάτι άλλο, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί ένα κέντρο logistic, το οποίο θα συγκεντρώνει καθημερινά όλα τα προϊόντα τα αγροτικά της Ημαθίας και θα μπορεί να καλύψει με αυτόν τον τρόπο μεγάλες ανάγκες και μεγάλες αγορές, τις οποίες με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα οι αγροτικές συνεταιρισμοί και όλοι οι φορείς δεν μπορούν να καλύψουν μεγάλες αλυσίδες ή να κάνουμε ανάλογες εξαγωγές. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο κάθε φορέας, ο κάθε συνεταιρισμός έχει καταντήσει το μικρό μαγαζάκι του Προέδρου, γιατί τα όρια που δίνονται όσον αφορά τις επιδοτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επιχειρησιακό ταμείο, ώστε ο κάθε μικρός συνεταιρισμός, ο οποίος παράγει πολύ μικρές ποσότητες
αγροτικών προϊόντων και δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο, όπως είπα, να καλύψει ανάγκες της αγοράς. Αυτό δημιουργεί ένα ψυγείο, ένα διαλογητήριο μικρό, βγάζει μια μικροπαραγωγή. Με τη δημιουργία ενός κέντρου λογιστικής όμως θα μπορούσαμε στην αγορά της κουλούρας να συγκεντρώνονται καθημερινά μεγάλες ποσότητες από πάρα πολλά προϊόντα που παράγει η μαφία και να διοχετεύονται είτε στο εξωτερικό είτε σε μεγάλες αλυσίδες. Τώρα εμείς τι προτείνουμε για να μην κουράζω. Εμείς προτείνουμε μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών κάπως άμεσα. Ο ειδικός φόρος στα καύσιμα για το αγροτικό πετρέλαιο πρέπει να καταργηθεί. Ο ΦΠΑ να μειωθεί στον κατώτατο του συντελεστή στο 6%. Το αγροτικό ρεύμα να μπει πλαφόν στα 7 λεπτά η κιλοβατόρα, που είναι ένα μεγάλο κόστος για αυτούς που λειτουργούν πομόνες. Και οι τιμές που η κυβέρνηση είπε ότι θα δώσει επιδότηση 2 λεπτά, δηλαδή στα 9 με 10 λεπτά αυτή τη στιγμή η κιλοβατόρα, μόνο για 2 χρόνια. Μετά βλέπουμε. Επιδότηση στα λοιπάσματα της ζωοτροφές, καθώς και πλαφόν στην κερδοφορία των εταιριών εισαγωγής και εμπορίας εφοδίων. 100% αποζημιώσεις σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, όπως και σε εξοπλισμούς, εγκαταστάσεις από, και εγκαταστάσεις από φυσικά αίτια και φαινόμενα. Ισόπωση συμμετοχή του κράτους ετησίως στο αντίστοιχο ποσό που εισπράττει ο ΕΛΓΑ από τους ασφαλισμένους, ώστε να μπορεί να έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει όλα τα παραπάνω. Τη δημιουργία τράπεζας επενδύσεων από όπου θα μπορούν να δανείζονται οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλλοιείς και η οποία θα πρέπει να έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των συνεταιριστικών οργανώσεων όταν θα χορηγούνται τα ανάλογα δάνεια. Και επιμένω στον έλεγχο των συνεταιριστικών οργανώσεων, γιατί ζήσαμε παλιότερα τις καταστάσεις όπου η αγροτική τράπεζα έκανε έλεγχο μέσω του υπαλλήλου του ανάλογου και εκεί έτρεμε το φιλοκάρδι μας για το τι θα βρει μία δραχμή ή δύο δραχμές σε κάθε κατάσταση, σε κάθε πληρωμή, σε κάθε δάνειο που παίρναμε. Λοιπόν, έλεγχος σε όλα τα επίπεδα της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, ώστε να αποφεύγονται οι παράνομες και υπερβολικές ανατιμήσεις που βαραίνουν τους καταναλωτές. Επίσης, στον τομέα το logistics που ανέφερα και πριν, δεν βλέπουμε καμία ενέργεια ούτε από πλευράς κυβέρνησης να δώσει κάποιο κίνητρο, ούτε από την περιφέρεια και τη δική μας της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά ούτε και καμιά διάθεση από την πλευρά των συνεταιριστών, είτε των προέδρων κτλ. Και γι' αυτό ο κάθε φορέας συνεταιρισμός κινείται μόνος του, με αποτέλεσμα αυτά που είπα και πριν, με το μικρό όγκο παραγωγής και δεν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να καλύψουμε τις ανάγκες των μεγάλων αλυσίδων ή και των εξαγωγών. Το γιατί συμβαίνει αυτό, ο καθένας μπορεί να βγάλει από μόνος του τα συμπεράσματα. Τώρα, καλώς ή κακώς, όλες οι συνεταιριστικές οργανώσεις δυστυχώς δεν έχουν προοδευτικό πρόσημο. Ελάχιστοι φορείς στην ημαθία συνεταιριστική λειτουργούν με συνεταιριστικό πνεύμα. Κατακλυζόμαστε κυρίως από δεξιούς προέδρους, κατά βάση. Οι ίδιοι και οι ίδιοι βγαίνουν τετραετίες και πενταετία που έχει ο νέος νόμος. Θα μπορούσαμε να πούμε και για το νέο συνεταιριστικό νόμο που ετοιμάζει πάλι η κυβέρνηση, αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα φέρουν και το ξανασυζητάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, παρακαλώ. Κάποιος θέλει να μιλήσει. Ναι, παρακαλώ, κύριε Τσίτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι εισηγητές που θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση. Ναι, επειδή. Ναι. Επειδή είστε και από μακριά. Δόθηκαν οι αφορμές και με την εισήγηση την πρώτη του κυρίου Μιλόπουλου που αναφέρθηκε και της κυρίας Κανταραχιά οπωσδήποτε, που έδωσε πολύ καλή πάσα. Ζητώ συγγνώμη για τους άλλους κυρίους που θα είχαν σκοπό να μιλήσουν παρακάτω. Λοιπόν. Ποιοι είμαστε τώρα εμείς εδώ πέρα? Δεν είμαστε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαστε πολιτογραφημένοι έτσι. Ο Άγγελος βέβαια που είναι απέναντι, από την Άουσα ερχόμαστε.
την ανθρωπογεωγραφία την ξέρει, οπότε δεν είναι εκεί το ζήτημα. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα να δούμε και να μιλήσουμε σε έναν εκπρόσωπο του λαού στην περιφέρεια. Τον αρχηγό και τους υπόλοιπους συμβούλους. Το θέμα μας είναι η έξοδος της Νάουσας από την απομόνωση. Του Δήμου της Νάουσας, σημειωτέω. Γιατί υπάρχει πάντα ένα θέμα εκεί πέρα με την Νάουσα και τα χωριά και άλλο εσείς και άλλο εμείς κτλ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και αν υπήρχαν κάποτε τέτοια ζητήματα δεν αφορούν πια κανέναν γιατί το μέλλον τρέχει. Η νέα γενιά θέλει ζωή μπροστά της και δεν την έχει με τέτοιες λογικές. Είμαστε η κίνηση πολιτών για την έξοδο από την απομόνωση του Δήμου της Νάουσας. Τι είναι αυτή η κίνηση, βαρύ δούπι ακούγεται, φοβερό πράγμα. Τι έγινε, ο κύριος Τωμάς Μπιγκάνος πέρασε το δρόμο αυτόν που ερχόμεθα για να πάμε στην Εγνατία και έγραψε σε αυτά τα περίφημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια πολύ έτσι ωραία επιστολή. Γραφειρότατη, περιγραφικότατη, που εξέφραζε μια αγανάκτηση, την οποία ζούμε κι εμείς έτσι χρόνια, όλοι σας, όλοι μας, δεν υπάρχει κανείς από εδώ που να μην την έχει ζήσει. Για κάποιον λόγο τσίγκλησε το συνέστημα πολλών ανθρώπων εκεί πάνω στην Άωσα. Έτσι μαζευτήκαμε ένας πυρήνας, καμιά δεκαριά άνθρωποι, συντάξαμε ένα άστοχο σε εισαγωγικά μανιφέστο. Τι είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί πια και το οποίο θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να ληφθεί και προτεραιότητα. Διότι, ναι μεν, πολύ σωστά και ακριβώς έτσι είναι, είχα και εγώ την τύχη να ζήσω στο εξωτερικό 5 χρόνια και να είδω τι θα πει μέσα μαζικής μεταφοράς, ταχύς, συγκοινωνίες, στην ώρα τους, μια αξιοπρεπή αντιμετώπιση της πολιτείας απέναντι στον πολίτη κτλ. Κτλ. Ωστόσο, εμείς έχουμε εδώ πέρα έναν δρόμο που για να φτάσουμε στην Εγνατία κάνουμε περισσότερη ώρα από το να πάμε από εκεί και πέρα στη Θεσσαλονίκη. Ας πούμε το Μητροπολιτικό Κέντρο της περιοχής. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Ένας δρόμος που σχεδιάστηκε πολύ παλιά για να εξυπηρετήσει έναν όγκο οχημάτων. Στο 2024 που πολλαπλασιάστηκε το πλήθος των οχημάτων και επίσης που έχει τελειώσει και το ζήτημα της μεταφοράς, δείτε το και αυτό, των φρούτων με το σιδηρόδρομο. Εγώ ήμουνα μικρός, πήγαινα στο χωράφι, βοηθούσα και έβλεπα τα τρένα που έφευγαν από εκεί και πέρα για τη Γερμανία και τα λοιπά, τις εξαγωγές. Και δεν υπάρχει το τρένο, όλα με την ταλίκα. Και έχουμε το δρόμο λοιπόν εμείς να περνάμε ΣΥΡΙΖΑ με την ταλίκα. Και πότε θα μας βρει στο φτερό και πότε θα μας βρει στο φτερό. Θέμα ασφάλειας. Με στοιχεία από 22, Ευρωπαϊκή Ένωση, 50%, 52% των ατυχημάτων, των δυστυχημάτων, γίνονται σε επαρχιακούς δρόμους τέτοιους. 38% σε αστικές περιοχές και μόλις ένα περίπου 10%, 9% σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, κλειστούς αυτοκινητόδρομους. Αυτό θέλουμε. Θέμα ασφάλειας. Θέμα οικονομίας. Mm-hmm. Δηλαδή, όσο πιο ωραία αυτός ο δρόμος που σχεδιάστηκε και ουδής, αδύρυτη ανάγκη όλοι το θεωρούμε. 30 χρόνια τώρα ήμουνα νιώσει, 30 χρόνια και γίνηκα 60 και έχουμε 5 τυφλά χιλιόμετρα εκεί που τα έχουμε και απομένουν 8,9 μαζί μέσα σε αυτά τα 2 χιλιόμετρα που πρέπει για να κουμπώσει και να φύγει προς την Άωσα, εκεί κοντά στο γεροκομείο, ο δρόμος. Υπάρχουν αιτίες, υπάρχουν πράγματα που ξέρουν πολλοί από εδώ μέσα. Είπε η κυρία Νίκη προηγουμένως, φαγκώθηκαν τα χρήματα, αν γίνονταν ο δρόμος κάτω από τις γραμμές, θα στοιχίζε τόσο. Καθυστερεί το έργο, τόσο, γιατί αναπτύχθηκε σε διαφορετικούς κάθε φορά εργολάβους και αυτό είναι κάτι που καθυστερεί, έτσι το ξέρετε. Αλυσίδα τα θέματα. Ο λαός, επειδή έχω και μια σχέση λίγο με το λαϊκό πολιτισμό, τα λέει πολύ καλά, πριν από πολλά πολλά χρόνια. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, όλη μέρα το σκυλήσει. Να τα έχουμε στο μυαλό μας αυτά με απλά λόγια. Εμείς λοιπόν, θέμα οικονομίας. Πώς θα είπαμε προηγουμένως, να μεταφέρουμε τα προϊόντα μας. Τώρα γίνεται πια η δουλειά όταν θα γίνει ο σιδηρόδρομος και άμα θα γίνει, και προφανώς, τι πιο καλό να μπούμε στο τρένο και να κατέβουμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, να πάμε στο αεροδρόμιο. Αυτό το θέλουμε όλοι. Δεν πρέπει να γίνουν όμως και τα 8 χιλιόμετρα.
Και τα άλλα που θέλουν να πάνε παραδίπλα στην Έδεσσα. Δηλαδή αυτό το τρίγωνο που θα πήγαινε από αυτό εδώ. Αυτό αφορά και την Πέρια, Νάουσα, Έδεσσα. Και να φύγουμε. Ανάπτυξη θέλουμε. Για βάλτε στο νου σας τι γίνει και στα Γιάννενα. Όταν έφτασε η Εγνατία εκεί πέρα και ακόμα παραπέρα στην Οικουμενίτσα και κατεβαίνει και η Ιωνία Οδός. Για να μην λέμε λόγια του αέρα, ένας δρόμος και τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Μα δείχνουν τα αποτελέσματα τι θα πει δρόμος. Τι απόμενη στενάωσα, με στοιχεία του ΤΟΕΠ, 49% της αγροτικής γης του αγροκτήματος Ναούσης έχει εγκαταλειφθεί. Περιμένουμε δηλαδή να εγκαταλειφθεί και το υπόλοιπο, πας και κάνουμε και κάτι για αυτόν τον τόπο, να το μετρήσουμε οικονομίστικα, δηλαδή να δώσουμε τόσα φράγκα, κάπου 300 εκατομμύρια που έχουν, ναι. Τα 100 για τις κατασκευές, ναι. Και τα 200 πάλι να γίνουν παλωτριώσεις. Δεν ξέρω, εμείς δεν είμαστε ούτε πολιτικοί, ούτε οικονομολόγοι, αλλά είμαστε πολίτες που θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και θέλουμε να κρατήσουμε ακόμα και το 10% των νέων πια που μένουν στην Άουσα. Όταν εγώ ήμουν μικρός, το 90% της γενιάς μου έμεινε στην Άουσα και δούλεψε. Τώρα είναι ανάποδα. Δυο παιδιά έχω και είναι φευγάτα. Ο ένας και οι δυο στον τουρισμό. Ο ένας είναι σεφ, μάγερας, και ο άλλος είναι ξεναγός στην Αθήνα. Δεν θα μπορούσε με ένα δίκτυο δικό, με περισσότερους τουρίστες, με περισσότερο κόσμο να αναδείξουμε τα δικά μου και να είναι εδώ τα παιδιά μου. Δηλαδή, από πού περιμένουμε αυτή την ανάπτυξη να δει, ωραία, ανάπτυξη. Και έργα μακρόχρονα κτλ. Άρα 8 χιλιόμετρα δρόμο να τα φτιάσουμε. Και άλλα 15 μέχρι να φύγουμε στη Σκύδρα, πόσα είναι όλα. Αυτά είναι όλα κιόλα. Τα λέμε με έναν τέτοιο τρόπο και πολλά μπορούμε να λέμε και για πολλές ώρες που μπορούμε να μιλάμε. Αλλά θέλουμε. Γίνονται δρόμοι. Και γίνονται αλλού. Και κοιτάξτε. Συνεχώς. Ακούμε. Το δρόμο για Θεσσαλονίκη Έδεσσα. Πολύ καλά. Εμείς δεν είπαμε να μην γίνονται δρόμοι. Μπορεί να μην αναπτυχθεί ο δουνιάς όλου. Για όλους φαίνει και ο ήλιος. Αλλά εμείς είμαστε ξεχασμένοι εκεί πέρα. Γι' αυτό και ονομάσαμε την κίνηση για την έξοδο του Δήμου της Νάουσας από την απομόνωση. Γιατί είναι πραγματική πια απομόνωση. Έκλεισε το πολύ καλά κάνατε, έτσι. Τελευταίο εργοστάσιο που απόμεινε. Με κάτι 100 πόσους εργαζομένους που ήταν τώρα, την τελευταία αυτή. Τελειώσαμε, 120 εργαζόμενοι. Πάει το κομμάτι αυτό. Θέλουμε να γίνει καμιά μικρή εταιρεία από νέο κόσμο που μπορεί να μείνει στην Άωσα. Πώς θα πηγαίνω έχετε. Έχουν αλλάξει συνθήκες. Εργάζονται άνθρωποι από τον υπολογιστή πια. Από απόσταση. Έχουμε ωραία μέρη και Βέρεια και Νάωσα και Έδεσσα. Δεν θα μπορούσε να μένει κάποιος εδώ. Που η εταιρεία του να είναι στη Θεσσαλονίκη και να εργάζεται από εδώ από εκεί και να πηγαίνει έρχεται με ασφάλεια μέσα από ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Και περιμένουμε ακόμα εμείς τι. Και αναγκαστήκαμε να το κάνουμε αυτή την κίνηση και η οποία είχε μικρά αποτελέσματα και έχει συνέχεια γιατί δεν θα μείνουμε εδώ. Μπορεί να είναι τώρα να ακούγεται λίγο ρομαντικό το πράγμα, όμως παίρνει διαστάσεις. Δεν θέλω να πω άλλα επιχειρήματα, διότι είναι πασιφανές το τι πρέπει να γίνει. Ούτε να ρίξουμε βουλές τώρα, τι κτλ. Τα όργανα υπήρχαν. Ας ψάξουν τις αιτίες, πού φαγώθηκαν τα φράγκα, ας επιρρύψουν ευθύες, ας γίνει ό,τι θέλει. Εμείς θέλουμε την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και την προκοπή του τόπου μας. Και δεν μπορούμε να την περιμένουμε άλλο όποτε θα φέξει το μυαλό του αλλού να γίνει. Είναι θέμα για μας προτεραιότητας. Είμαι και δάσκαλος. Στο σχολείο που είμαι, είναι το πρώτο δεύτερο, ήταν το πρώτο δημοτικό στην Άωσα, το πέτρινο παλιό κτίριο. Πριν από καμιά δεκαριά χρόνια και κάτι, συγχωνεύτηκε με το δεύτερο που ήταν από πάνω όροφος και είναι το πρώτο δημοτικό σχολείο. Σαν δύο συγχωνευμένα σχολεία, όταν έγιναν, είχε 200 τόσα παιδιά. Τα στοιχεία τα φετινά. 116. Σε 10 χρόνια. Λοιπόν, η μάνα όταν έχει πρόβλημα, έχουν τα παιδιά της, έχει 2-3 παιδιά και τα δυο πάνε λίγο καλά, ένα δεν πάει, εκείνο πάει να το βοηθήσει. Δεν μπορούμε να το δούμε τώρα, τι να δώσουμε εδώ σε φράγκα για να γίνει αυτός ο δρόμος εδώ και τι θα μας αποδώσει.
Τι να μας αποδώσει για 13.000 που απόμεναν στην Άωσα και καμιά δεκαριά στα χωριά να ρίξουμε τόσα φράγκα. Μόρε μόρε, και ποια είναι η ανθρωπιστική διάσταση όλης της πολιτικής που κάνουμε, από όποια σκοπιά και αν βλέπω ο άνθρωπος την πολιτική. Έτσι. Τα λέμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο για να δείξουμε ότι δεν αντέχουμε. Πραγματικά δεν αντέχουμε. Και τα λέμε και μας ρώτησαν και πάλι στα σκοπίμους, γιατί τα λέτε τώρα. Έπρεπε να τα πούμε και πιο πριν. Εμπιστευθήκαμε τους φορείς, τους θεσμούς. Δεν γίνει και κάτι. Λοιπόν, οι φορείς και επιμένουν και όλα θα γίνουν. Θα και όταν και οι συνθήκες θα οριμάζουν και οι συμμαχίες θα οριμάζουν. Είχαμε συμμαχίες και με την Έδεσσα, πιο παλιά και με τη Σκύδρα και τα λοιπά, και από εδώ μέχρι από τη Βέρεια. Και τι έγινε. Λοιπόν, θα σας πω μονάχα τελειώνοντας ότι αυτή η μικρή κίνηση με τον τόρο που έκανε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι έφερε 2-3 απλά πραγματάκια. Αυτό το κομμάτι από το γεφύρι μέχρι να βγούμε παραόξω, ασφάλιστο στο γκριαρά εκεί πέρα, ασφαλτοστρώθηκε μετά τον τόρο που δημιουργήθηκε. Σήμερα που περνούσαμε, η κίνηση, οι μπάρες, οι τριτοκοσμικές που νομίζεις ότι είσαι στο βομβαρδισμό στο Κόσοβο, στην Ιουγκοσλαβία, mm-hmm. που σταματάνε εκεί στα κτήματα του Αρβανιτίδη για να πάμε στην πατρίδα, εκείνες τώρα νοικοκυρεύτηκαν. Μπήκαν στη σειρά ωραίες. Οι πρώτες φωτογραφίες που έβγαλε ο Θωμάς. Τη βδομάδα. Όπως είπατε μετά τον τόρο. Που έβγαλε ο Θωμάς ήταν φωτογραφίες που ήταν ό,τι να είναι. Και αυτό που ανακοινώθηκε, ένα εκατομμύριο για να γίνει. Να διορθωθούν οι φυστάμενες υποδομές, δηλαδή κάπου ο δρόμος, και αυτό έγινε μετά. Και βέβαια να το πούμε και αυτό, τη βραδιά των εκλογών, τώρα των ευρωεκλογών, σε ένα πάνελ, εγώ δεν τα άκουσα, τα άκουσε ο κύριος Μπιγκάνοφ, λοιπόν ήταν ο Καραμέρος και ο Γεωργιάδης του Χατζηνικολάου. Δεν ξέρω αν το είχε στο νου του άνθρωπος. Έχω την αίσθηση, μακάρι να μην είναι ψευδαίσθηση, ότι κάπου από εδώ μέσα βγήκε κάτι ότι, και το ανέφερε. Του λέει, κύριε Γεωργιάδη, εδώ δίνεται από εδώ και από εκεί και διάφορα πράγματα, συμποναστήριες, εκκλησίες. Ένα δρόμο εκεί στην Άωσα δεν έχετε κάνει στους ανθρώπους. Κάτι βγαίνει και το κάτι βγαίνει συνεχίζει. Τώρα, αυτή η κίνηση που ήταν χήμα και μπορεί να μας έδινε κανένα σημασία, κατάφερε να κάνει μια καλή συγκέντρωση για τα δεδομένα της εποχής, τα αρνητικά για τέτοια πράγματα, μια καλή συγκέντρωση στην πλατεία. Από εκεί και πέρα υπάρχει σαφώς όλο το κλίμα στο μυαλό του σύγχρονου ανθρώπου, υπάρχει και δυσπιστία, μωρέ από πίσω τους κάποιοι είναι, μωρέ από εδώ κάποιοι άλλοι θα είναι, κάτι άλλο προσβλέπουν, μπορεί να θέλουν να γίνουν και δημαρχαίοι και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν υπάρχουν αυτά. Και τα αποδεικνύουμε βήμα-βήμα. Το επόμενο βήμα μας είναι, και το έχουμε ήδη συζητήσει, με τους φορείς, τους οποίους θα βάλουμε μέσα να διαχειριστούν και αυτή το ζήτημα που τους αφορά, κυρίως τους αφορά. Δηλαδή, συνεταιρισμοί, αγροτικός συνδεσμός, ΣΕΠΟ, ΒΑΕΝΗ, εμπορικός σύλλογος, επαγγελματοβιοτέχνες, εστίαση και ξενοδοχεία, έχουμε κάνει συνάντηση και είναι σύμφωνοι και η κίνησή μας παίρνει από τις επόμενες μέρες νομική υπόσταση. Θα γίνει φορέας, σύλλογος επίσημος, για να ακούγεται περισσότερο. Όλα αυτά για να ακουστεί και η δικιά μας η φωνή στην περιφέρεια. Κύριε Τσίτσι, να είστε σίγουρος ότι ακούγεται τη φωνή σας στην περιφέρεια. Έτσι, δίνει αξιόλογες μάχες ο κύριος Μιλόπουλος με τους περιφερειακούς μας συμβούλους. Μία επιτυχία, θα σας πω λίγο συγγνώμη, μία επιτυχία που είχαμε τελευταία, μετά από τις συνεχείς πιέσεις και έντονες κριτικές που άσκησε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη γέφυρα Κρασοπούλη, για μια γέφυρα που είχε καταρρεύσει έτσι, από τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Και μετά από όλο αυτό, έτσι, έγινε το πρώτο βήμα, μπήκε ένα μέρος της γέφυρας πριν τις ευρωεκλογές και την επόμενη μέρα μπήκε το άλλο μισό. Α, και αυτό για τις εκλογές τώρα που είπατε. Βέβαια δεν έγινε μόνο γι' αυτό, αλλά θέλω να σας πω. Δηλαδή δημιουργήθηκε ένας δώρος και έγινε αιτία έτσι, να έτσι, μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και οι άνθρωποι. Μας λένε ότι δεν γίνεται το πράγμα με φωνές και τα λοιπά, με άλλους δρόμους θα γίνει. Έτσι. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Κανένας δεν πάει χαμένος. Και το λέμε τώρα. Έτσι. Και είναι στην αρχή των θητιών. Έτσι. Και στα τοπικά πράγματα και στα πανελλήνια. Γιατί θα έρθει η στιγμή μετά από 3 χρόνια. Ωραία. Και θα έρθει η ώρα του απολογισμού. Τι κάνατε κύριε, εσύ που είσαι υποψήφιος. Τόσο στις βουλευτικές εκλογές, όσο και στις τοπικές.
Τι κάνατε για αυτό το πράγμα. Κύριε, τώρα τα λέμε, τώρα. Όχι εκείνη την ώρα σαν απειλή. Θα δώσουμε τις απαντήσεις σε μια ειδική συζήτηση που θα κάνουμε στην Άουσα. Αυτό συζητούσαμε τώρα με τον κύριο Μιλόπουλο. Έτσι, να τον φιλοξενήσουμε στην Άουσα και να λύσουμε τα θέματα που απασχολούν τον τόπο. Έτσι. Θα χαρούμε πολύ. Να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή μας, τον κύριο Άγγελο Τόλκα, πρώην υφυπουργό. Κύριε, συγγνώμη λίγο. Ναι. Ο Σάκης ο Χειμώνας. Α, ο Σάκης, ναι, πες μου. Θα παρακαλούσα τους φίλους από την Άουσα, ναι, γιατί νομίζω είμαι ο τελευταίος ομιλητής, ναι, να καθίσουν να ακούσουν και τις δικές τους θέσεις και τι υπόθηκαν τα χρόνια που ήμουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να ολοκληρώσουμε έτσι. Λοιπόν, αλλιώς θα ξεκινούσα, αλλά εδώ Χρήστο μου έχεις δώσει ένα πολύ ωραίο βήμα. Πάσα. Ναι. Πάσα. Τζιζικώστα στην Άουσα 63% και Μιλόπουλος στην Άουσα 5%. Στην Άουσα. Το έργο της περιφέρειας, το έργο του δρόμου αυτού είναι έργο της περιφέρειας. Ξέρετε, έχει γίνει μόδα σε μεγάλο βαθμό ότι εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, δεν τα μπλέκουμε με τα πολιτικά, δεν θέλουμε να έχουμε πολιτική σχέση, δεν αναφερόμαστε σε πολιτικούς ανθρώπους ή βουλευτές ή δημάρχους κτλ. Αλλά όλα είναι θέμα επιλογής, τι να κάνουμε τώρα. Ο Τζιτζικός σας επιλέγει να κάνει τον δρόμο Έδεσα Γιαννιτσά Θεσσαλονίκη και δεν επιλέγει να κάνει τον δρόμο Νάουσα Αγνατία. Ο Τζιτζικός σας επιλέγει να βάλει προτεραιότητες και δεν επιλέγει να βάλει προτεραιότητες στην Ημαφία. Ο Τζιτζικός σας επιλέγει το που θα γίνουν τα έργα και δεν επιλέγει να βάλει καμία προτεραιότητα στην προτεραιοποίηση σε όλα αυτά τα οποία απαιτεί η Νάουσα. Και επειδή απευθύνουμε σε Νάουσες που γνωριζόμαστε καλά, εγώ σε όλη την προηγούμενη περίοδο, σε επίπεδο Βουλής που δεν ήταν αρμοδιότητά της, έχω θέσει τα ζητήματα σε ομιλίες μου στη Βουλή, σε παρεμβάσεις μου κοινοβουλευτικές για τον δρόμο, δεν απαντάνε. Έρχεται το Υπουργείο Υποδομών και σου λέει είναι της Περιφέρειας. Έρχεται το Υπουργείο Εσωτερικών και σου λέει είναι της Περιφέρειας. Έρχονται όλα τα Υπουργεία όταν τους ρωτάς και λέει παιδιά, αυτό το έργο είναι της Περιφέρειας. Την ίδια στιγμή, συγγνώμη, αλλά είναι απόφαση της Περιφέρειας πολιτική να δίνει χρήματα, για παράδειγμα, κατασκευής, απλό παράδειγμα να πω, πώς λέγεται αυτό, σκευοφυλακίου στη Δοβρά και όχι σε δρόμους. Αλλά είναι πολιτικές αυτές. Δεν αποφασίζονται από μη πολιτικούς. Αποφασίζονται από ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν 65% στον τόπο ο οποίος υποφέρει από αυτές τις εφαρμογές. Και, συγγνώμη Άγγελε, γι' αυτό καταφερθήκαμε και στο λόγο μας, είπαμε πολιτική είναι απόφαση και πρέπει να την πάρετε. Δεν τους χαϊδέψαμε και στο μέλλον δεν θα χαϊδέψουμε. Κανείς δεν πρέπει να χαϊδεύεται, λίμον. Και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από σύσταση της περιφέρειας, έχει ακροδεξιές διοικήσεις. Ο δρόμος. Λάθος σχεδιασμός. Λάθος υλοποίηση. Πάρα πολλά χρήματα τζάπα. Συγκεκριμένοι και οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν αποζημιώσεις. 2009 ήμουν βουλευτής. Θα εξαιρούνταν όλο το έργο γιατί είχε απεργία τότε το γενικό, η εφημερίδα της κυβερνήσεως και έπρεπε η Λιονή η Μαρία, η οποία ήταν η τελευταία τοποθετημένη περιφερειάρχης πριν την εκλογή της πώς το λένε, Σομιάδη, να απειλείται το έργο να απενταχθεί από τα κονδύλια της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και έψαχνε η γυναίκα τελευταία στιγμή ποιος θα μπορέσει να τρέξει στο νομικό συμβούλιο του κράτους και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το λύσαμε τότε. Παρεμβάσεις δικές μου, μπορεί να μην είναι γνωστές σε επίπεδο Νάουσας. Και έγινε αυτό το κομματάκι που έγινε. Είναι σωστό, όχι. Μπορεί να γίνει, αυτή είναι η ερώτηση σήμερα. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχουν απαλωτριώσεις προς Βέρεια. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη προς Κίδρα. Είναι ένας τυφλός δρόμος. Εξυπηρετεί αυτά για τα οποία είχε πρωτοσχεδιαστεί. Όχι. Δεν είναι μεγαλύτερη η κίνηση των αμαξιών. Είναι μικρότερη. Από τις 11 και μετά το βράδυ, επειδή καθημερινά πηγαίνουμε, έχουμε 4 φορές στο Βέρεια Νάουσα, από τις 11 και μετά το βράδυ δεν υπάρχει ψυχή σε αυτό το δρόμο. Είχε σχεδιαστεί για να γίνει άλλο πράγμα. Και σήμερα έχουμε άλλες καταστάσεις. Υπάρχει καμία λύση. Δύο. Ή θα ακολουθήσει τη γραμμή του τρένου, όπου υπάρχουν απαλωτριώσεις δεξιά και αριστερά, ή θα πάμε και θα κουμπώσουμε σε αυτόν τον άξονα που δήθεν θα γίνει, γιατί δεν είμαι και πολύ σίγουρος γι' αυτό, Έδεσα Γιαννιτσά Θεσσαλονίκη. Και μην νιώθει κανένας, μα κανένας, εγκλωβισμένος από τοπικισμούς και τα συμφέροντα άλλων πόλεων. Όπως θέλει η μία πόλη να διεκδικήσει τα συμφέροντά της, έτσι πρέπει και η άλλη πόλη να διεκδικήσει τα συμφέροντά της.
Εάν η Έδεσα και τα Γιάννητσά διεκδίκησαν να κάνουν απευθεία στον δρόμο και πολύ καλά κάνανε, το ίδιο και η Βέρεια να θέλει να διεκδικήσει τα συμφέροντά της. Αλλά και η Νάουσα πρέπει να διεκδικήσει τα συμφέροντά της. Το πρόβλημα είναι το πώς θα φτάσεις πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη, άμεσα, γρήγορα και με ασφάλεια. Δεν το πετυχαίνουμε περιμένοντας να γίνει, και να είμαστε ειλικρινείς, περιμένοντας να γίνει όλο το υπόλοιπο προς την άλλη πλευρά. Εγώ δεν βλέπω να γίνεται, γιατί και δεν είναι επιλογή, αλλά και δεν λένε την αλήθεια ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Ας πούμε την αλήθεια. Δεν θα τους κατηγορήσει η πόλη μας, αλλά να είναι ειλικρινείς απέναντι σε αυτά που μπορούμε και δεν μπορούμε. Και αυτό είναι και το πρώτο από τα μεγάλα έργα στα οποία θα αναφερθώ ξεκινώντας τη δικιά μου σύγκριση, που λέει περίπου 5 λεπτά, μου λέει εδώ ο υπολογιστής ότι θα είναι, αν το ακολουθήσω πιστά. Όπως είναι απαραίτητη αυτή η διασύνδεση της Νάουσας λοιπόν με την Θεσσαλονίκη, έτσι είναι απαραίτητη και η διασύνδεση της Βεργίνας με την Εγνατία. Που σήμερα σε όλα αυτά τα οποία γίνονται και για τα οποία διαφημίζεται η Βεργίνα, δεν υπάρχει καμία σύνδεση η οποία να είναι σε έναν δρόμο σοβαρό, αξιοπρεπή, με ασφάλεια, ταχύτητα και άμεση πρόσβαση. Αυτό το οποίο θέλουμε να το κάνουμε ως, όπως λένε, τον Παρθενώνα της Βόρειας Ελλάδας, δεν υπάρχει αντίστοιχα καμία σύνδεση από την διπλανή Εγνατία που βρίσκεται εκεί. Άρα όλα αυτά τα οποία αποτελούν προτεραιότητες της Κεντρικής Μακεδονίας θα τα αναφέρω και θα πρέπει να δούμε πώς προχωρούν. Αλλά και να τα διεκδικήσει η παράταξη που στηρίχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Η αγορά της Κουλούρας, η Αμάλφη, προχώρησε με πάρα πολλά. Προχωράει με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλές παρεμβάσεις από όλους μας και προσωπικά σε νομοθετικό επίπεδο για να αλλάξουν οι χρήσεις, που ήταν αποκλειστικές χρήσεις ως λαχαναγορά, και να φτάσουμε σήμερα να μιλάμε περίπου για την μεταφορά του τελωνίου εκεί πέρα μόνο. Αυτός είναι ο στόχος. Πήγε εκεί ο Βασιλόπουλος, φωτογραφήθηκε, έφερε τον Πιτσιλή, έφερε διάφορους άλλους αξιωματούχους. Δεν έχει γίνει τίποτα. Είχε πει τέλη 24 θα είναι έτοιμο. Φυσικά δεν έγινε τίποτα. Αμφιβάλλω πολύ αν μεταφθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα έχουμε απαντήσεις για αυτά κοινοβουλευτικά το επόμενο διάστημα. Αλλά αυτή η περιοχή, εκείνο το οικόπεδο, ας το πούμε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο πια, είναι ένας χώρος στο οποίο πρέπει να επιλέξουμε μια άλλη μορφή ανάπτυξης για τον τόπο, για την ημαθία, για την οικονομία της, για τη διασύνδεσή της με την Παφέ και με την Εγνατία. Προσφέρεται για αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να ανοίξει συζήτηση για κάτι διαφορετικό. Με αυτό ως αφορμή θέλω να πω ότι όλα αυτά τα μεγάλα έργα που ξέραμε και συμφωνούσαμε και συζητούσαμε μέχρι τώρα έχουν ξεπεραστεί από τις καταστάσεις, από τις συνθήκες. Δεν είναι η Νάουσα, η Βέρεια, η Αλεξάνδρεια και η Μαφία για αυτά. Εγκλωβιζόμαστε να συζητάμε συνέχεια για την Αμάλφεια, για το δρόμο, για τη σιδηροδρομική σύνδεση, χωρίς να δίνουμε λύσεις ή να ψάχνουμε εναλλακτικές. Τα αρδευτικά έργα και το νερό. Το μεγάλο πρόβλημα στον τόπο μας. Η Μαφία έχει νερά, έχει την τάφρα 66, ήταν μια τάφρα αποστράγγισης. Θα μπορούσαμε σήμερα να συζητάμε μπροστά σε όλα τα προβλήματα να είναι μια τάφρα συγκέντρωσης νερού. Αλλά βλέπετε ότι δεν τα έχουμε ανοίξει όλα αυτά. Σε μια περίοδο που η αγροτική παραγωγή απειλείται από την κλιματική κρίση, σε μια περίοδο που η αγροτική παραγωγή συρρυκνώνεται και συγκεντρώνεται σε λίγους μόνους, μόνο μεγαλοαγρότες, εμείς θα πρέπει να δίνουμε τέτοιου τύπου απαντήσεις. Η σιδηροδρομική σύνδεση από εδώ και μέχρι τη Φλόρη, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα δηλαδή ουσιαστικά, δεν υπάρχει. Έχουμε την πλήρη απαξίωση του σιδηροδρόμου, την παραχώρηση του σε ξένες δυνάμεις στους Ιταλούς, σε ξένους εταίρους στους Ιταλούς, οι οποίοι θα περιμένουμε να δούμε αν κρίνουν συμφέρουσα την προσδύση γραμμή για να τη λειτουργήσουν ή όχι. Και εκεί, όταν μιλάμε για μια συνολική αντίληψη και αντιμετώπιση της περιφέρειας, θα πρέπει κανείς να βλέπει το από τη Θεσσαλονίκη ίσα με την Πέλα, τυπικά, έναν προστιακό σιδηρόδρομο της Θεσσαλονίκης. Για παιδιά τα οποία σπουδάζουν και θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί όλες οι δουλειές και οι υποθέσεις στο κέντρο στη Θεσσαλονίκη και χρειάζεται, όταν χρειάζεται, να μετακινούνται, για ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και θέλουν να μετακινούνται, για ανθρώπους που για κοινωνικούς λόγους επιλέγουν να επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές. Και αυτή η μορφή ανάπτυξης
δηλαδή ενός αστικού κέντρου και πολλών πόλεων, γιατί έχουμε την τύχη στην Κεντρική Μακεδονία, όχι όπως σε όλες τις περιφέρειες, να έχουμε πάρα πολλές πόλεις, αστικά κέντρα, ας τα πούμε, ή ημιαστικά κέντρα, συγκεντρωμένα. Είναι η κατάλληλη υποδομή για την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου. Αλλά δεν είχαμε καμία μέχρι σήμερα εξέλιξη σε αυτά. Να δώσω και κάτι ακόμα. Κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 2000, τι να πω, από την αντιπολίτευση, μετά την από το 19 που πήραν την κυβέρνηση, μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει καμία ενέργεια ούτε για τον άξονα Νάουσας Εγνατίας, ούτε για όλα αυτά για τα οποία συζητάμε. Τρέχουν για το Κρασοπούλι που αναφέρθηκε πριν και φέρνουν το στρατό για να κάνει τις επεμβάσεις και να κάνουν εκεί πέρα τις εργασίες και έρχονται και διαφημίζουν πράγματα τα οποία είναι γενικές πολιτικές και τα αναμασούν σε κάθε νομό. Η πολιτική προστασία και η προστασία του περιβάλλοντος. Η Μαθία έχει ορεινά χωριά. Από το Ροδοχώρι μέχρι το Σέλι, μέχρι το Ξηρολίβαδο και μέχρι τα Πιέρια. Εκεί πέρα σε μια οποιαδήποτε πιθανή πλέον, πολύ πιθανή πλέον πυρκαγιά, θα αποκλειστεί κόσμος. Δεν υπάρχουν σχέδια περί αποκλεισμού και αντιμετώπισης εκεί. Δεν βλέπουμε την Μαθία πλέον έτσι όπως αλλάζουν και οι συνθήκες. Δεν συζήτησαν για αυτά η περιφέρεια η οποία είναι αρμόδια. Απαντήσεις. Αυτό είναι το οποίο χρειαζόμαστε και μια παράταξη του προοδευτικού χώρου θα πρέπει να τις δώσει. Και εμείς να πείσουμε τον κόσμο και να μεταφέρουμε όλα αυτά τα οποία εδώ συζητάμε, ότι οι επιλογές τους έχουν και συνέπειες. Και κυρίως μέχρι σήμερα έχουν δει ότι έχουν αρνητικές συνέπειες. Και μετακινούνται ο κόσμος γιατί οι υπηρεσίες από τα αστικά κέντρα έχουν κλείσει με επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τα νοσοκομεία και η συγκέντρωσή τους σε έναν νομό, όπως σχεδιάζεται, είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το να μην γίνονται παρεμβάσεις και νέες υπηρεσίες είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Απαντήσεις λοιπόν για τον τόπο μας, για την Ημαθία πρώτα απ' όλα. Με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές και, Αντώνη, το ξέρεις, με παρεμβάση μου και στη Βουλή, στην προηγούμενη ενήμου θητεία, να ζητάω την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του Υπουργείου Γεωργίας για την ολιγαρχία της Μαφίας, που είναι η κομπόστα του Ροδακίνου. Θα μιλήσουμε καθαρά εδώ πέρα, έτσι. Κομπόστα παράγεται, συντηρείται σε οποιαδήποτε καιρική συνθήκη, πωλείται ακριβά και ακολουθεί την ακρίβεια και τις τιμές οι οποίες βλέπουμε παντού. Ο αγρότης έχει καθυλωμένο εισόδημα στο βιομηχανικό ροδάκινο τα τελευταία πολλά 15 χρόνια. Με 2, 3, 5 λεπτά διαφορά. Ο αγρότης δεν έχει αυξήσεις. Στα κόστη, φυσικά. Έχει μεγάλα κέρδη. Φυσικά και όχι. Ποιος είναι ο στόχος? Πρώτον, να απολέσουμε το μοντέλο μεσαίου παραγωγού αγρότη που ζει ο ίδιος και η οικογένειά του. Δεύτερον, να ενισχυθούν τα κέρδη της βιομηχανίας. Τρίτον, να ενισχυθούν τα κέρδη των παραγόντων, των μεσαζόντων. Τέταρτον, να συγκεντρωθεί συνολικά η γη και η αγροτική παραγωγή σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Δείτε ότι τα funds, τα γνωστά αυτά μεγάλα funds, έχουν αρχίσει και επενδύουν σε εκατοντάδες στρέμματα σε όλες τις περιοχές. Ένα παράδειγμα, θα σας πω το πιο άμεσο έτσι που γνωρίζω, είναι τα ακτινίδια στην Άρτα. Άρα λοιπόν, είναι εγκληματική η απουσία, μάλλον όχι εγκληματική, δεν είναι ασυνείδητο αυτό το οποίο γίνεται. Είναι επιλογή αυτής της κυβέρνησης να αφαιθεί όλος αυτός ο κόσμος στην τύχη του. Και είναι επιλογή δικιά μας αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Να μπει, να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και της βιομηχανίας τροφίμου αυτού του τύπου, όχι μόνο της τράπεζας. Τα αθέμητα υπερκέρδη που είναι εις βάρος των αγροτών. Και γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε ξανά στο σχεδιασμό της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Να αυξήσουμε τον ανταγωνισμό, να αυξήσουμε τη δικαιοσύνη σε αγορές τροφίμων και αγροδιατροφής. Και με τις νέες τεχνολογίες και με τη γεωργία, την σύγχρονη γεωργία ακριβίας και με τα προϊόντα ποιότητας, ανέφερε ή περιέγραψε πριν και η Νίκη, με όλα αυτά τα οποία πρέπει να δώσουμε σαν εργαλεία στον παραγωγό της Μαφίας. Τι απαντήσεις θα δώσουμε εδώ εμείς σαν περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε έναν πολυκεντρικό ή αρμονικό κόσμο απέναντι σε πολιτικές του ΝΑΤΟ με πολέμους στην περιοχή? Με ποιον τρόπο? Έναν τρόπο έχουμε. Με την προάσπιση της συμφωνίας των Πρεσπών
για όλη την περιοχή μας, για το ρόλο που έχει η Θεσσαλονίκη μέσω από αυτήν και για το πώς καταφέραμε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει η υπεράσπιση της ειρήνης και της ηρεμίας σε όλη την περιοχή. Και αυτό είναι σαν μοντέλο που πρέπει να προωθηθεί. Απέναντι σε άλλες λογικές, τις οποίες βλέπουμε να επενδύει και η ίδια η σημερινή διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θέλουμε κυρίαρχη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και όχι παρακολούθημα της Αττικής. Και αυτό θα πρέπει να το έχει στο μυαλό της και η Θεσσαλονίκη. Να στηρίξει και την περιφέρεια της περιφέρειας. Τον κύκλο δηλαδή αυτών γηπέριξης της Θεσσαλονίκης που έχει πολύ μεγάλες ανάγκες. Διαβάζοντας καλή στις μελέτες του Κέντρου, νομίζω, κοινωνικής παρατηρητικότητας, κοινωνικής παρατηρητικότητας, πώς το έχει, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βλέπει ότι τα πράγματα εξελίσσονται τραγικά. Το δημογραφικό, τους τρόπους για τις λύσεις οι οποίες χρειάζονται για την αναβάθμιση της κοινωνικής κινητικότητας και την ενίσχυση των δυναμικών κοινωνικών ομάδων. Δεν μπορούν να έρθουν νέοι στην ΑΟΣ, όπως περιγράφηκε πριν, γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Ούτε καν στη Βέρη. Θα φεύγουν. Αν δεν μπορέσει όμως, το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ότι φεύγουν τα παιδιά μας. Αν δεν έχεις κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες απαιτούν και διεκδικούν και εφαρμόζουν τις αλλαγές, δεν θα μπορείς να δεις και καμία αλλαγή στον τόπο σου. Και δεν φεύγουν μόνο σε μια εσωτερική μετανάστευση της Κεντρικής Μακεδονίας. Πάνε είτε στην Αθήνα είτε στο εξωτερικό. Ξέρετε, για την Ημαθία, για παράδειγμα, δεν είναι πλέον επιλογή το να φύγει το παιδί από εδώ και να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι να πάει στην Αθήνα, στα νησιά ή στο εξωτερικό. Έχει αλλάξει αυτό το οποίο είχαμε στο παρελθόν. Κοινωνική ισότητα με ευκαιρίες σε όλους και παντού. Και όχι σε κολλητούς, σε οικονομικά, κοινά οικονομικά συμφέροντα και πελετειακές σχέσεις του Περιφερειάρχη. Είναι, νομίζω, αν κανείς γνωρίζει τη Θεσσαλονίκη καλά, εξόχως βγάζει μάτι αυτή η σχέση που υπάρχει και οι πελετειακές σχέσεις που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Αλλά όχι μόνο εκεί, και εδώ. Να μιλήσουμε ξανά για τη βιομηχανική πολιτική. Κλείσανε τα εργοστάσια, αλλά μια άλλη βιομηχανική πολιτική χρειάζεται. Μια πολιτική της παραγωγής χρειάζεται. Και πώς θα στηριχθεί η περιοχή μας και σε άλλους πολλούς τομείς τους οποίους δεν είχε. Η πολιτική κατάσταση στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θέλω να τονίσω κάτι ξεκινώντας, και αυτό είναι το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο. Από το, προσέξτε λίγο, το 2004, Καραμαλής, μέχρι σήμερα, 2024, δεν έχει κυβερνήσει τη χώρα προοδευτική παράταξη χωρίς μνημόνια. Άρα κανένα προοδευτικό κόμμα δεν μπόρεσε να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Πάντα υπήρχαν από πάνω μνημόνια. Σήμερα η χώρα είναι έξω από τα μνημόνια. Και αυτό πρέπει να οδηγήσει πολιτικές δυνάμεις και πολίτες να είναι πολύ πιο απαιτητικοί στην διακυβέρνηση της χώρας, στην πολιτεία συνολικά και στους θεσμούς της. Πολύ πιο απαιτητικοί. Γιατί δεν υπάρχει η καραμέλα αυτό μας επιβάλλουν οι ξένοι, αυτό μας επιβάλλει η Τρόικα κτλ. Είμαστε μια χώρα η οποία μάλιστα έχει πάρει και πάρα πολλά χρήματα και έχει ένα πολύ μεγάλο ταμείο ανάκαμψης μπροστά. Το οποίο με πολιτικές αποφάσεις διαμοιράζεται και πάλι όχι υπέρ των κοινωνικών ομάδων της πλειοψηφίας. Άρα λοιπόν, να ξέρουμε ότι είναι 20 χρόνια τώρα που δεν έχει κυβερνήσει καθαρά ένα προοδευτικό κόμμα, αλλά χρειάζεται για κάτι ακόμα. Μια κοινή κριτική και αφήγηση για την περίοδο των μνημονίων και την μη εφαρμογή του προγράμματος των προοδευτικών κομμάτων. Και εκεί χρειάζεται μια βαθιά και γενναία κριτική. Αυτό ανοίγει πόρτες για συνεργασίες. Τα αποτελέσματα των εκλογών έδειξαν στην Κεντρική Μακεδονία ότι οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς υπέστησαν πλήρη καθίζηση. Και οι πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας, αυτό δείχνουν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, είναι εγκλωβισμένοι στην ακρίβεια. Την ακρίβεια την οποία χρησιμοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη ως τρομοκρατία απέναντι στους πολίτες. Είναι εγκλωβισμένοι στη διαφθορά της περιφέρειάς της Κεντρικής Μακεδονίας, της διοίκησης, με κολλητούς εργολάβους, κολλητούς των ΚΕΚ, κολλητούς των έργων, κολλητούς παντού. Είναι εγκλωβισμένοι στην οικονομική κρίση για τα ευρύτατα κοινωνικά λαϊκά στρώματα, για όλα τα λαϊκά στρώματα. Εκεί είναι εγκλωβισμένοι οι πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι εγκλωβισμένοι στην ανισότητα, την οικονομική, την κοινωνική, την πολιτική, την αναπτυξιακή.
είναι εγκλωβισμένη στο παρακράτος το οποίο λειτουργεί στην κεντρική Μακεδονία. Αναφέρομαι σε συλλόγους, φορείς, θεσμούς, εκπροσώπους, οι οποίοι δεν έχουν καμία δημοκρατική νομιμοποίηση και λειτουργούν εδώ και έχουν αποτελέσματα στις πολιτικές και διεκδικούν απέναντι στην πολιτεία και έχεις μία διοίκηση στη κεντρική Μακεδονία που τους στηρίζει και είναι εγκλωβισμένη στην αλαζονία. Απέναντι σε αυτό, εμείς ζητάμε και μιλάμε για προοδευτικές πολιτικές. Ο εξυγχρονισμός, ο αντιλαϊκισμός, τον ακούσαμε πολύ τελευταία, η σταθερότητα, η κανονικότητα και όλα τα υπόλοιπα συμπαρομαρτούντα έχουν φάει τα ψωμιά τους. Δεν είναι πλέον επιχειρήματα, όπως έχει φάει τα ψωμιά της και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν έχει να πει τίποτα καινούριο. Δεν της έχει μείνει τίποτα στη φαρέτρα επιχειρημάτων και πολιτικών. Μόνο χάνει από εδώ και πώς. Και η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη δεν θα ανακάμψει. Θα διοχετευθεί όμως, κυρίως εδώ στην περιοχή μας, σε ούλτρα δεξιά κόμματα. Και το είδαμε τι συνέβη εδώ. Και σε αυτό η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για δείτε λίγο, για αφήστε τα ποσοστά όλων αυτών της Νέας Δημοκρατίας και των πιο δεξιών κομμάτων να δούμε πού πάνε. Είναι σαφές. Στη σημερινή διοίκηση. Προοδευτική αφύπνιση στην περιφέρεια για να πετύχουμε, χρειάζεται να πετύχουμε την απελευθέρωση. Και έτσι μπορεί να έρθει αλλαγή. Σε περίοδο πολέμων, όπως τους ζούμε, μακρόχρονης οικονομικής κρίσης, περιστολής των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, επέλασης των νέων τεχνολογιών που το σύνολο του πληθυσμού δεν τις καταλαβαίνει, ο λαός απαιτεί γνήσια απελευθερωτική και ουσιαστικά επαναστατική δύναμη. Στην περιφέρεια, στους δήμους, στην κυβέρνηση, παντού. Απελευθέρωση από την ταύτιση με τη δεξιά. Δεν μπορεί να μας βλέπει ο πολίτης να χαριεντιζόμαστε με αυτούς οι οποίοι εκφράζουν τη δεξιά. Και πολιτικά και οικονομικά. Εκεί εμείς πρώτοι, τα πολιτικά στελέχη, η παράταξη στην περιφέρεια, πρέπει να βάλει τα όρια και πρέπει να δείξει τις διαφορές. Απελευθέρωση από την ατολμία αμφισβήτησης του οικονομικού μοντέλου και της πολιτικής επικαιρότητας και της προτεραιοποίησης που θέτει δεξιά. Έχουμε εγκλωβιστεί και εκεί. Είναι βαθιά η εξάρτηση που έρχεται από τα μνημόνια και η μη δυνατότητα απελευθέρωσης και ημών των ίδιων από όλα αυτά. Να απελευθερωθούμε από τις δοσοληψίες με την ολιγαρχία. Είναι κυρίαρχο. Σε τέτοιες περιόδους περιστολής και συγκέντρωσης της οικονομίας και του πλούτου σε λίγους, ο υπόλοιπος κόσμος βλέπει και καταλαβαίνει ότι για να μπορέσει κάτι να κάνει, για να μπορέσει να γίνει κάτι που χρειάζεται, θα πρέπει να πάει να παρακαλέσει τους λίγους πλούσιους. Αυτό πρέπει να το απαντήσουμε και να πούμε στον κάθε ένα το δικαίωμα που έχει, τα δικαιώματα που έχει, την ικανότητα και τη δυνατότητα συμμετοχής που έχει στην πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου. Και να παλέψουμε για αυτά. Να μην αφήσουμε εμείς να δείξουμε ότι είμαστε οι ίδιοι με τη Νέα Δημοκρατία που δίνει το λιμάνι, που δίνει τα φιλέτα των ακινήτων, που δίνει τις τουριστικές ζώνες, που δίνει τις κρίσιμες αμυντικές περιοχές. Να μην ταυτιστούμε εμείς, αλλά να είμαστε απέναντι από την Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος, οι οποίοι έχουν θεσμοθετήσει κάτι το οποίο είναι απέναντι στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Να ορίζουν την τιμή του συμπύρνου ροδακίνου που θα αγοράσει η βιομηχανία πριν μαζέψουν τα ροδάκινα. Και να το συμπιέζουν προς τα κάτω πάντα. Να λοιπόν που χρειάζεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού εδώ πέρα και η παρέμβαση του κράτους αλλά και της περιφέρειας που δεν τολμάει να ασχοληθεί με αυτά. Να απελευθερωθούμε από τις συνθήκες αυτής της τρας ζωής στην οποία μας έχουν οθήσει. Και του τρας λόγου. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και σε εμάς και στον δικό μας χώρο. Βυθίζεται ο λαός αυτές οι συνθήκες όσο γίνονται πιο ανυπόφορες οι συνθήκες ζωής του. Και εμείς δεν πρέπει να ταυτιστούμε με αυτόν τον λόγο, τον δημόσιο λόγο. Δεν πρέπει να γίνουμε οι ίδιοι με τον λόγο Μητσοτάκη. Δεν πρέπει εμείς να έρθουμε και να διαιρούμε τον λαό. Εμείς πρέπει να είμαστε ένα με τον λαό και σε απόσταση από τα συμφέροντα. Και ο λόγος μας θα πρέπει να είναι ένας λόγος ο οποίος ανεβάζει επίπεδο. Βοηθάει την κοινωνία.
ένα λόγο διαφορετικό, τον οποίο για τον οποίο θα έχουμε λόγο και εμείς οι ίδιοι να καλούμε τον κόσμο προς εμάς. Οποιαδήποτε άλλες προσεγγίσεις, οι οποίες είναι είτε γραφειοκρατικές, είτε ψηφοφυρικές, σε όλα τα επίπεδα συμπράξεων πολιτικών, θα οδηγήσουν στον αφανισμό μία ώρα αρχίτερα. Και κλείνω. Τελευταία πρόταση. Όλα τα παραπάνω όχι με την επικοινωνία της μιζέριας, αλλά με την αυτοπεποίθηση, τους αγώνες, τις θυσίες που έκανε ο ελληνικός λαός με τα μνημόνια και την γνώση ότι σήμερα είμαστε εκτός μνημονίων, πιο δυνατοί, αλλά απαιτείται να γίνουμε και περισσότερο επαιτητικοί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Τόλκα. Θα ζητήσω λίγο την υπομονή σας, έτσι. Θα κάνουμε μια μικρή αναφορά, παρουσίαση μάλλον για τον πολιτιστικό τουρισμό της Συμμαθίας. Θα συνεχίσουμε με την παρέμβαση του κυρίου Τσαπαρόπουλου και του Θανάσου Χειμώνα και του Χρήστου του Κολοκυθά. Ελάτε κύριε Τσαπαρόπουλε. Για όσους δεν με γνωρίζουν, λέγομαι Τσαπαρόπουλος Πέτρους, είμαι γιατρός καρδιολόγος με μια δράση στα κοινωνικά και πολιτικά πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο παλιά. Κύριε Τσαπαρόπουλε, συγγνώμη που δεν έκανα την παρουσίαση. Δεν πειράζει. Συγχωρείτε. Να πούμε ότι είστε και πρώην υποψήφιος βουλευτής Συμμαθίας. Έτσι, να είστε καλά. Και στο κίνημα το ιατρικό κίνημα κλπ. Η αλήθεια είναι ότι δεν προβληματιστήκαμε άλλες φορές, δεν προβληματίστηκα ή δεν προβληματιστήκαμε σε σχέση με το θέμα υγεία και βιώσιμη ανάπτυξη. Βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς ότι okay, προϋπόθεση είναι η υγεία για να πούμε ότι έχουμε έναν πληθυσμό ο οποίος θα είναι, ας το πούμε έτσι, υγιής και ο οποίος θα βοηθήσει σε αυτή τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αλλά αυτό είναι ως ένα σημείο μια απλοϊκή σκέψη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι υγιής για να συμμετέχεις στα κοινά, πρέπει να έχεις ένα περιβάλλον στο οποίο θα ζεις για να σε βοηθήσει, ας το πούμε, αλλά ως εκεί έφταναν οι συζητήσεις και οι σχέσεις. Τα τελευταία χρόνια βέβαια χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, έχοντας ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και του περιβάλλοντος μακροπρόθεσμα. Φαίνεται ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αρχίζει και κερδίζει έδαφος και εφαρμογή σχεδόν σε όλους τους τομείς λειτουργίας του κράτους, σε τοπικό, σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο. Η βιωσιμότητα ενός συστήματος, οπότε εδώ μπορούμε να πούμε υγεία, παιδεία κτλ. Όντως, για παράδειγμα, ας πούμε η υγεία υφίσταται, υπάρχει μόνο όταν αυτό το σύστημα πρεσβεύει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά μέσα από μια πολιτική που θα ακολουθείται από το κράτος, παράγοντες προϊόντα και υπηρεσίες που διασφαλίζουν, που καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών και διασφαλίζουν την κάλυψη των αναγκών και των μελλοντικών γενεών. Είναι αυτονόητο και παγκόσμια αποδεκτό ότι η υγεία είναι η μεγαλύτερη θεμελιώδης αξία της ζωής του ανθρώπου και χωρίς αυτή υπονοβεύονται οι όροι και η ποιότητά της. Η υγεία προϋποθέτει
συνήθειες συμβατές με τη φυσιολογία της ζωής, αλλά και καταναλωτικές συνήθειες που δεν την υπονομεύουν και συνεπώς αποτελεί την βάση για την αυθεντική ποιότητα της ζωής. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, προληπτικά και θεραπευτικά, αποτελούν ένα ακέραιο μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης, συνδεδεμένη με τη δυναμική των υπηρεσιών και των δικτύων της κοινής ωφέλειας. Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει ως προϋπόθεση όμως την ισότιμη πρόσβαση στα θεμελιώδη αγαθά όλων των ομάδων του πληθυσμού και όλων των πολιτών. Ταυτόχρονα, χωρίς βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον δεν μπορεί να προστατεύεται, η υγεία βλάπτεται και ο άνθρωπος εξαρτάται όλο και πιο πολύ από επιθυμίες και ανάγκες καταναλωτικές που υπονομεύουν την υγεία και το περιβάλλον, παρότι βρίσκονται μέσα στη λογική της ευημερίας της αγοράς. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Λίγοι είναι αυτοί που μέχρι τα τώρα ανέδειξαν στο πεδίο της υγείας την ενότητα και τη σημασία του υλικού, του κοινωνικού και του πνευματικού. Μέσα σε αυτήν τη λογική, λοιπόν, βασικό σημείο της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιφερειακή ενότητα, αλλά εγώ θα πω σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, είναι οι πολιτικές της υγείας που εφαρμόζονται για το κοινωνικό σύνολο. Η πρόληψη, η αντιμετώπιση της νόσου από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας. Γιατί εδώ χρειάζονται υγιεί πολίτες πραγματικά που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πρωτόγνωροι, δύο λόγια για το τι μας δίδαξε η πανδημία. Η πανδημία ήταν πραγματικά μια πρωτόγνωρη και ιδιαίτερη επώδυνη για την ανθρωπότητα κρίση. Καταρχάς μας ανέδειξε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Δεύτερο, μας έφερε στην επιφάνεια την αναγκαιότητα της καθολικής αναγνώρισης της αξίας του δημόσιου συστήματος σαν υπέρτατο αγαθό και του ισχυρού κοινωνικού κράτους για υγειονομική ασφάλεια, για ισότιμη πρόσβαση και κοινωνική συνοχή. Και το τρίτο είναι ότι αναδείχθηκε για μία ακόμα φορά η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις δύο αντιλήψεις για το ΕΣΥ και το κοινωνικό κράτος. Μία σύγκρουση αντιλήψεων βέβαια που έρχεται από πολύ παλιά για ένα δημόσιο και δωρεάν εθνικό σύστημα υγείας, ενώ από την άλλη ένα δυσλειτουργικό σύστημα που από τη φύση του θα είναι ευκαιρίες για τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Η ερώτησή μας σαν χώρος, σαν άνθρωποι, σαν παράταξη, είναι απλή. Όλες οι ζωές έχουν την ίδια αξία. Ή δεχόμαστε θεωρίες του νεοφιλελεύθερου σκεπτικού και μπορούμε να τις διαχωρίσουμε. Όσο η ερώτησή μας είναι απλή, τόσο και η απάντησή μας είναι απλή. Ότι όταν κινδυνεύει η ζωή ενός ανθρώπου, τότε το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το πώς θα προσφερθεί η καλύτερη φαρμακευτική φροντίδα, άσχετα με το αν είναι πλούσιος ή φτωχός, άσχετα αν είναι ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος, άσχετα αν είναι Έλληνας ή αλλοδαπός. Οι ζωές λοιπόν όλων των ανθρώπων έχουν την ίδια αξία και η πρόληψη και η φροντίδα στην αρρώστια είναι συνθήκες αδιαπραγμάτευτες. Οι σκέψεις μας λοιπόν πρέπει να βρίσκονται και βρίσκονται στη λογική ενός ενιαίου εθνικού συστήματος υγείας που θα περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τον οικογενειακό γιατρό και την επιστημονική ομάδα του, που θα αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με το σύστημα υγείας πριν προωθηθούν στη δευτεροβάθμια βαθμίδα. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιλαμβάνει όλο το εύρος των υπηρεσιών που αποσκοπούν στην προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, την διάγνωση και τη θεραπεία και μια ολοκληρωμένη φροντίδα. Όσον αφορά τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Στα νοσηλευτικά ιδρύματα η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή δεν επαρκεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Θα πρέπει να δοθεί στους γιατρούς
με το απαραίτητο σοβαρό και αξιόλογο έλεγχο να δημιουργήσουν την δική τους μέσα σε εισαγωγικά καριέρα υψηλών προδιαγραφών στο επαρχιακό νοσοκομείο του τόπου καταγωγής τους, ώστε να μην έχουν να ζηλέψουν κάτι από τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας ή του εξωτερικού. Είναι προϋπόθεση παραμονής αυτών των γιατρών στον τόπο τους. Όπως επίσης οι ιατροί και οι νοσηλευτές που σώζουν ζωές είναι αυτοί που θα πρέπει να έχουν υψηλούς μισθούς και αναρωτιόμαστε εάν δεν έχουν αυτοί πραγματικά που σώζουν τις ζωές, ποιοι πραγματικά θα έχουν. Με βάση πάντα φυσικά ότι και αυτοί είναι άψογοι στα καθήκοντά τους και αντιλαμβάνονται τη θέση τους και το καθήκον τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Οι πολίτες της χώρας πρέπει να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν την καλύτερη δυνατή μεταχείριση και φιλοξενία από εξειδικευμένους ανθρώπους που εργάζονται σε λογικά ωράρια και αγαπούν αυτό που κάνουν. Επίσης, πρέπει να υπάρχει ιατρική παρουσία σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε απομακρυσμένο τόπο. Στην ερώτηση πού θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα για τις σοβαρές δομές της υγείας και την εξυπηρέτηση των πολιτών, η απάντηση είναι μία. Η απάντηση είναι πολιτική. Με όλο το σεβασμό στη ζωή, στην αξιοπρέπεια των πολιτών και των γιατρών, με σεβασμό στα κρατικά χρήματα, επιλέγουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, αυξάνοντας τις δημόσιες δαπάνες σαν πρώτο μέτρο στο 7% του ΑΕΠ, που είναι και ο μέσος όρος στην ΕΕ. Συμπερασματικά, ήθελα να πω ότι, και να κλείσω, ότι η προαγωγή της υγείας, η πρόληψη των νόσων, η διαμόρφωση ηθικών κατάλληλους για υγιεινούς τρόπους ζωής, με βάση την αρχή η υγεία σε όλες τις πολιτικές. Η προστασία των πολιτών από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας. Η συμβολή σε καινοτόμα αποδοτικά και βιώσιμα συστήματα υγείας και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη αποτελούν προϋποθέσεις για την υγεία των πολιτών που έχει αντίκτυπο στην οικονομική ευημερία και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαπαρόπουλε. Να είστε καλά και το τόσο σημαντικά που μας είπατε. Θα κλείσουμε με το τελευταίο θέμα για τον τουριστικό πολιτιστικό, συγγνώμη, για τον βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό και με τις δύο παρεμβάσεις. Δεν θα σας κουράσουμε πάρα πολύ. Θα σας συντονίσω εγώ. Θα σας συντονίσω εγώ τώρα, ναι, συντονίστρια. Γιατί... Να είστε σύντομοι, γιατί σε λίγο θα κοιμηθούμε όλοι εδώ. Νομίζω είναι μια επικοδημοτική συζήτηση που έτσι και ενδιαφέρουσα. Χρειάζεται να δώσουμε προσοχή. Αν και ξεφύγαμε ίσως λίγο, αλλά νομίζω έχουμε 2 ώρες τώρα, έτσι δεν είναι? Και παραπάνω. Δυόμιση. Αντέχουμε να το αναλύσουμε γρήγορα. Εντάξει, ωραία. Θα κοιτάξω να είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται. Έτσι, το επόμενο θέμα μας λοιπόν είναι ο βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ο οποίος είναι και κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη του τόπου. Θα πούμε λίγα πράγματα τώρα έτσι στα γρήγορα. Βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός είναι ο τουρισμός που λαμβάνει πλήρως υπόψη τις υφιστάμενες και μελλοντικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών. Βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός σημαίνει να γίνεται βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων, να υπάρχει σεβασμός στην κοινωνική και πολιτική αυθεντικότητα των πολιτιστικών κοινοτήτων και να εξασφαλίζεται η βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, παρέχοντας κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη σε όλους τους ενδιαφερόμενους, έτσι, συμπεριλαμβανομένης της σταθερής απασχόλησης και ευκαιριών εισοδήματος, συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση της φτώχειας. Μία από τις προτεραιότητες που έχουν τονιστεί για την πολιτιστική τουριστική ανάπτυξη είναι η τοποθέτηση των αρχών της βιώσιμης και αηφόρου ανάπτυξης, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού και όχι μόνο, αλλά και τον υπολείπων στόχο του, της βελτίωσης της ζωής των κατοίκων, την οικονομική ανάπτυξη με παράλληλο σεβασμό στην ιστορία, τη φυσιογνωμία και το περιβάλλον της κάθε περιοχής. Για την επίτευξη λοιπόν αυτών των στόχων είναι καθοριστική η συμβολή του πολιτιστικού τουρισμού, αυτού του τουρισμού όμως που ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο βιώσιμος τουρισμός αποτελεί ζωτικό μέρος της περιφερειακής ανάπτυξης και υπό αυτό το πρίσμα ο πολιτισμός αποτελεί κινητήρια δύναμη και καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η Μαθία είναι ένας μαγικός τόπος της Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος παρουσιάζει τεράστιο πολιτιστικό ενδιαφέρον. Η περιφερειακή ενότητα η Μαθίας μοιάζει σαν ένας τεράστιος αρχαιολογικός χώρος. Η ευρύτερη περιοχή μεταξύ της Νάουσας και της Βέρειας είναι γεμάτη από θησαυρούς, όπως ξέρετε. Από τις Αιγαίες, στην αρχαιότερη πρωτεύουσα της Μακεδονίας και τους βασιλικούς τάφους στη Βεργίνα, τους τάφους στη Μίζα και τη σχολή του Αριστοτέλη μέχρι τα σύγχρονα μουσεία, από την Παναγία Σουμελά μέχρι την Εβραϊκή Συναγωγή και τη Συνοικία της Μπαρμπούτας, το Λαογραφικό Μουσείο της Νάουσας, καθώς και το Ρουμλούκι, σήμα κατατεθέν της ιστορίας σημαθιώτικης γης. Εδώ στη γη της Σημαθίας, ο επισκέπτης βαδίζει σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Το ότι έχουμε μνημεία όπως αυτά των ανακτόρων με το Μουσείο Βασιλικών Τάφων, τη Βασιλική Συστάδα των Τιμενιδών και το νέο Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών που βρίσκονται μαζί σε μια τοποθεσία ή έναν προορισμό είναι ο μεγαλύτερος πόλος έλξης. Όλα αυτά βέβαια δεν αφορούν σε μαζικό τουρισμό απαραίτητα. Μας ενδιαφέρουν οι τουρίστες οι οποίοι έχουν κίνητρο τα συγκεκριμένα μνημεία. Είναι οι άνθρωποι τουρίστες οι οποίοι ξοδεύουν περισσότερα χρήματα, διαμένουν περισσότερες ημέρες στον τόπο που τους ενδιαφέρει, γίνονται μεταδότες καλών ειδήσεων στη χώρα από την οποία προέρχονται και συμβάλλουν στην περαιτέρω προώθηση και ανάδειξη της Σημαθίας ως πολιτιστικός και αρχαιολογικός προορισμός με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας. Στο πρόσφατο παρελθόν, μια γρήγορη έτσι αναφορά, μας εκμυστηρεύτηκε ο Σάββας Περπερίδης, γνωστός ιδιοκτήτης τουριστικών ολοφορείων που δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα, ότι επιχειρείται και δημιουργεί ενός δικτύου επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τη Βεργίνα, αλλά το σχέδιο προέβλεπε την εκπόνηση μελέτης, την οποία θα πλήρωναν οι επιχειρηματίες και όχι όπως συνηθίζεται η πολιτεία ή κάποιος θεσμικός φορέας. Καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, η βασική πρόκληση είναι να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε τα μνημεία ως στοιχεία που ο τουρισμός ούτε τα βλάπτει, αλλά ούτε τα εκχυδαίζει, αλλά αντιθέτως τα στηρίζει οικονομικά στα πλαίσια μιας πολιτιστικής βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει να τρέξω λίγο. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα αυτά τα έργα θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επισκεψιμότητας από Έλληνες και ξένους τουρίστες. Καλό θα είναι να υπάρξει μια ξεχωριστή γραμμή που θα συνδέει, όπως είχαμε αναφέρει, την Βεργίνα με το αεροδρόμιο Μακεδονία, με χαμηλότερο κόστος μεταφοράς για τον επισκέπτη και χωρίς επιβάρηση των οδικών αρτηριών. Δυστυχώς όμως ο προαστιακός έχει υποβαθμιστεί και εγκαταληφθεί. Μια γραμμή η οποία συνέδεται τη Θεσσαλονίκη με τη Βέρεια, την Άωσο, Αλεξάνδρεια, Έδεσα και Φλόρινα, όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά υποβαθμίστηκε με την εντυπωσιακή μείωση των δρομολογίων, σε σημείο που δημιουργεί την εντύπωση πως η δρομολόγηση τρένων στην ευρύτερη περιοχή μας θα σταματήσει εντελώς, μιας και πραγματοποιείται ένα δρομολόγιο την ημέρα, σύν ότι μειώθηκε η παρουσία του προσωπικού. Η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής, βιάζομαι κιόλας για να μην σας κουράσω, θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των πολιτών κατά συνέπεια και των τουριστών και προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και θα συμβάλλει σε μέγιστο βαθμό στη μετακίνηση επισκεπτών προς τις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της Σημαθίας αλλά και όλων των τουριστικών προορισμών της περιοχής. Αυτό να πω ότι απασχολεί και την γειτονική Πέλνα. Έτσι, υπάρχει μια μελέτη που δεν ξέρω αν ξέρεις, Φώτη Χατζόγλου, που αφορά τη διασύνδεση της Θεσσαλονίκης μέσω Γιαννητσών, έτσι, μια προαστιακή γραμμή, η οποία και αυτή είναι στις μελέτες. Έτσι, όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν επαρκή χρηματοδότηση, εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και κυρίως πολιτική βούληση. Ωραία. Για να τελειώσουμε, να μην σας ταλαιπωρήσω άλλο. Πρέπει να ανταποκριθούμε όλοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτές τις νέες προκλήσεις του τουρισμού και η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας είναι ζητούμενο. Επίσης, η τοπική αυτοδιοίκηση και η πολιτεία πρέπει να αντιληφθούν αυτή την πολιτιστική κληρονομιά ως μοχλό ανάπτυξης και παράγοντα μεγάλης ακτινοβολίας που θα μετατρέπεται σε κοινωνική ευημερία μέσα από τη δημιουργία εργασιών και προσέλκυση επισκεπτών και συνεπών θέσεων εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα υπόλοιπα στην επόμενη συνάντησή μας. Έτσι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Δύο παρεμβάσεις τελευταίες. Τελειώνουμε με τον καλό τον Αθανάσιο Χειμώνα να έρθει δημοτικό υπάλληλο τον ΟΤΑ και μετά ακολουθεί ο Χρήστος Κολοκυθάς από τη Θεσσαλονίκη. Ψάκης ο Χειμώνας δεν είναι μόνο υπάλληλος ΟΤΑ όπως τον προσφώνησες. Είναι ο πρώτος εσταυρούς περιφερειακός μας σύμβουλος στην Ημαθία. Έτσι. Με αυτήν την ιδιότητα κάνει την παρέμβασή του. Λοιπόν, καλησπέρα. Αν εκλέγαμε δηλαδή εδώ, θα εκλέγαμε το Σάκη αυτό και μετά την Κυριακή. Είχα πολλά να πω, θα σεβαστώ το μεγάλη διάρκεια της συνάντησης που είχαμε. Ζήτησα από τους φίλους από την Άουσα να παραμείνουν για να ακουστούν κάποια πράγματα που κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Περιφερειακός Σύμβουλος το 2014-2019
Είμαι μόνιμα υποψήφιος από τότε που θεσπίστηκε ο θεσμός της περιφέρειας. Και ο λαός της Μαθίας μια φορά με έστειλε εκπρόσωπό του, από την παράταξή μας εννοώ. Λοιπόν, καταρχήν χαίρομαι που άκουσα από τον Γιάννη τον Μιλόπουλο ότι η παράταξη θα μείνει ενωμένη. Να σας πω ότι ο πρώτος που τράβηξε αυτόν τον δρόμο της ενωμένης παράταξης ήμασταν δύο σύντροφοι, εγώ και ο σύντροφος ο Τόσκας, ο Λάζαρος από τη Χαλκιδική, όταν το 2015 διασπάστηκε ο τότε ΣΥΡΙΖΑ με τη ΛΑΕ και παρά τα κελεύσματα κεντρικά και ειδικά από τις νομαρχικές επιτροπές Α και Β Θεσσαλονίκης επέμεναν να σπάσουμε την παράταξη, την κρατήσαμε ενωμένη μέχρι και τελείωσε η θητεία. Κάποιοι κάνουν πολιτικές επιλογές, η παράταξη, η αυτοδιοίκηση είναι άλλο πράγμα, έχουμε ένα κοινό όραμα όταν ξεκινάμε, επομένως πρέπει να το ολοκληρώσουμε. Επομένως χαίρομαι γι' αυτό. Έφυγε ο Δήμαρχος της Βέρειας, τον οποίο έχω και προϊστάμενο φυσικά και δεν θέλω να του χαϊδέψω αυτιά, δεν συνηθίζω να χαϊδεύω αυτιά. Ή πριν από κάποιες μέρες, ίσως και μήνα, διαμαρτυρήθηκε γιατί αδικήθηκε η πόλη της Βέρειας από την κατανομή στους Δήμους στην κεντρική Μακεδονία με κριτήρια άλλα. Έχει πράγματι δίκιο. Τα 5 χρόνια που ήμουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όσες προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων έφερνε ο Περιφερειάρχης κ. Ζητζικώστας, εάν δεν ήταν οι Δήμαρχοι ομοειδιάτες του, δεν περνούσε καμία. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο Αντιπεριφερειάρχης της Μαθίας, ο Κώστας ο Καλαϊτζίδης, όσοι τον ξέρετε και όσοι τον γνωρίσαμε μέσα από την κοινή μας θητεία, συγγνώμη, έχει ένα πράγμα. Σκέφτεται φωναχτά. Ακούσατε τι είπε ο Γιάννης Ομιλόπουλος. Στη δικιά μας θητεία, όταν πρωτοβάλαμε το θέμα για τον κάθετο αυτόν άξονα σκίδρας Εγνατίας, και τότε να σας θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κατεβεί με 2 συνδυασμούς, του Ιωαννίδη, του Αείμνηστου, του Κόουτς που λέμε, και τον Τζιτζικώστα ως αντάρτη, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και αυτά είναι μαγνητοφωνημένα και απομαγνητοφωνημένα σε χαρτί, είπε: έναν γάιδαρο να αφήναμε από την Άουσα στη Βέρεια θα έκανε καλύτερη χάραξη. Τα υπονοούμενα είχαν κοντέψει να φτάσουν στα δικαστήρια. Το πώς έγινε η χάραξη, ποιοι είχαν τα προσχέδια, φοβάμαι μήπως κάτι γίνεται τώρα πάλι το ίδιο για τα επόμενα 2 τμήματα, τα έχουν κάποιοι οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν αγορές μέσα εκεί που θα περάσει η Εγνατία για να τα ξεοικονομήσουν. Αυτό το φοβάμαι ειλικρινά, γιατί τους θεωρώ αδίστακτους. Πάμε στην ουσία τώρα. Δεκέμβριος του 19, πρώτη τελευταία συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Έρχεται η άρση της απολυτρίωσης, γιατί δεν είχε πληρώσει η Περιφέρεια την οικογένεια Αρβανιτίδη, η οποία αλλού εμφανίζεται με ομόρυθμος εταιρεία, αλλού το όνομα της μάνας κτλ. 2 εκατομμύρια ευρώ μόνο για τις αποθήκες. Άρθηκε η απολυτρίωση. Επομένως δεν μπορεί να συνεχιστεί ο δρόμος από εκεί, ή θα ακυρώσουμε κάποια χιλιόμετρα πίσω και θα πάμε με παράκαμψη, ή δεν θα γίνει καμιά φορά. Στην ίδια συνεδρίαση διαβεβαιώνει ο Καλαϊτζίδης και ο Τζιτζικώστας ότι έχουν το πιο προχωρημένο τμήμα, είναι από εκεί που σταμάτησε, το είχαμε ονομάσει το γεφύρι της Άρτας της Μαθίας, μέχρι και τη Σκίδρα έχουν τελειώσει οι απολωτριώσεις και το επόμενο έτος θα ξεκινούσε η κατασκευή. Πέρασε ακόμα μια θητεία, η 2023, δεν έγινε τίποτα. Για δε τον κάθετο που επέμενε με μανίας ο Καλαϊτζίδης και πράγματι το ζητούσε, η απάντηση ήταν: Κώστα, τα προβλήματα τα ξέρεις, άστο. Αυτά υπόθηκαν, φίλε μου, δημόσια στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κάθε φορά. Και τώρα, τη θητεία εκείνη, γιατί πήγαινε ερχόμουν ανάουσα, τους είχα πάει φωτογραφίες όταν πρώτη φορά είχε πέσει νταλίκα πάνω στις μπάρες. Το αναδείξαμε ότι κάνατε λεμετόμο, θα θρηνήσουμε θύματα. Ευτυχώς μέχρι σήμερα έχουμε μόνο υλικές ζημιές. Πριν 10 μέρες ήρθα στα Λευκάδια, στη γενέτειρά του έχω έναν φίλο.
είδα τις μπάρες σπασμένες. Χθες το βράδυ, χθες, είχα σκοπό να τις φωτογραφίσω για σήμερα. Χθες το βράδυ τις είδα φτιαγμένες πράγματι. Αλλά η πινακίδα με το βέλος ανάμεσα στη μνησίδα είναι ακόμα πεσμένη. Εκεί οι συνάνθρωποι μας έχουν χάσει περιουσίες. Σίγουρα κινδύνεψαν ζωές και πρέπει αυτά τα στοιχεία κάποια στιγμή να τα δώσει η τροχαία, πόσα τυχόν ατυχήματα δηλώθηκαν και τι υλικές ζημίες πληρώθηκαν από αυτόν τον κακό σχεδιασμό. Το θέμα, να συμπληρώσω λίγο κάτι, προέκυψε καινούριο πρόβλημα τώρα στο κομμάτι προς τη Σχίδρα, που είναι αρχαιολογικής φύσης. Υπάρχουν ευρήματα, οπότε και εκεί υπάρχει πόλεμο, ο δρόμος λέει πρέπει να μετακινηθεί προς τα πάνω, τα κάτω, 800 μέτρα από τον σχεδιασμό, ο οποίος ήταν μελημένα τα προβλήματα των απαλωτριώσεων κτλ. Επομένως, μην είστε αισιόδοξοι φίλοι μου. Είμαστε καθόλου αισιόδοξοι. Αλλά είμαστε όμως πάρα πολύ θυμωμένοι. Ας πάει ο δρόμος όπου θέλει, ας γίνει μικρότερος, ας γίνει με λιγότερη άσφαλτο, να γίνει. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Αυτό μαζί σας είπε ο Γιάννης Ομιλόπουλος ότι θα είμαστε μαζί σας. Και ειλικρινά σας το λέω, όσες φορές ζήτησε η Νάουσα εκείνο το διάστημα που ήμουν περιφερειακός σύμβουλος, ήρθα, άκουσα, πήγαμε, είδαμε και άλλα προβλήματα και με τα κλειστά κλωστήρια. Μακρηγορώ. Λοιπόν, και για την Αλμάθια, όταν είχε περάσει τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την νομοθεσία για να ξεμπλοκάρει, πήγαν να πουλήσουν τα μερίδια της χρεοκοπημένης ΕΑΣ Βέρειας, κατευθείαν στο εμπορικό επιμελητήριο, ενώ από το καταστατικό της ίδιας εταιρείας προβλέπονταν ότι οι άλλοι εταιροί, δηλαδή ο Δήμος Βέρειας ή η παλιά νομαρχία και η περιφέρεια, ήταν οι πρώτοι στην προτίμηση αγοραστές. Ενημέρωσα τον Δήμαρχο και έτσι σταμάτησε η διαδικασία. Γιατί ήθελαν το φιλέτο εκείνο να πάει σε συγκεκριμένους ανθρώπους της Μαθίας μέσα από το επιμελητήριο. Δυστυχώς δεν τα κοινωνήσαμε αυτά προς τα έξω. Και γιατί? Ό,τι είναι στο κεντρικό. Με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το ίδιο γίνεται στο τοπικό. Εγώ, φίλοι μου, έκανα προεκλογικό αγώνα πολυέξοδο για την παράταξη, 2.500, και δεν με είδατε καμιά φορά στις εφημερίδες. Αυτοί που παίζουν, αν μπείτε στο site του Πόθεν Έσχες που πρέπει να κάνουμε εμείς όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, είμαι ο μεγαλύτερος σε έξοδα, ξεπερνάω σχεδόν και τον Καλαϊτζίδη, που δεν του φτάσαν 50. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα και πρέπει να την δούμε κατάματα και να καυτεριάζουμε γεγονότα. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής, είχα πολλά να πω. Σέβομαι τον χρόνο όλων σας. Ευχαριστούμε. Ο λόγος στον κύριο Κολοκυθάκη. Με ρώτησε τώρα η Κική πώς θα με προσφωνήσει, λοιπόν. Ο Γιάννης τα ξέρει, είμαι εκλεγμένος νομαρχιακός. Στην ομαρχιακή μάνα. Έλα πιο κοντά, Χρήστο, έλα πιο κοντά. Χρήστος ο Κολοκυθάς είναι στέλεχος της παράταξης Αλλαγή, και από τα πιο δυναμικά, υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη. Και στηρίζουμε πολλές ελπίδες στο μέλλον σε αυτόν. Από εκεί ξεκίνησα και τον Γιάννη πραγματικά τον πιστεύω και δεν το ξέρεις ότι δεν το λέω Γιάννη έτσι. Από την πρώτη στιγμή και από την πρώτη γραμμή του προγράμματός του, γιατί την εφαρμόζει και την εφαρμόζει κάθε μέρα σε όλο αυτό το πλαίσιο των 5 χρόνων για να αλλάξουμε την περιφέρεια στην Κεντρική Μακεδονία. Εγώ θα απλώσω λίγο το θέμα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και θα απλώσω λίγο το θέμα γιατί αφορά όλη την Ελλάδα και όλη την Ελλάδα την οποία έχουμε δει να καταστρέφεται σε όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική πρόνοια. Είμαι ο ίδιος μεταμοσχευμένος, το ξέρεις Γιάννη, και ανάπηρος, μέλος σε πολλοί συλλόγους. Αυτή τη στιγμή 3 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας, εκτός από τους υπόλοιπους που πεινάνε, δεν έχουν στέγη, τις νεολαίους που δεν έχουν να βγάλουν το μήνα, τους νεολαίους που δεν έχουν να κάνουν οικογένεια κτλ. Υπάρχουν και 1 εκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι είναι ανάπηροι και μαζί τους 3 εκατομμύρια ουσιαστικά οικογένειες που πρέπει να φροντίζουν αυτούς τους ανάπηρους. Λοιπόν, άρα η βιώσιμη ανάπτυξη, και είναι ερώτηση ρητορική, βοηθάει στην κοινωνική πρόνοια? Το έχεις βάλει στο πρόγραμμά σου, στον πυλώνα 3. Και εκεί ήταν που ήταν εξαιρετικό όταν το είδα για μένα. Λοιπόν, άρα, η βιώσιμη ανάπτυξη ως θεμέλιο της πρόνοιας, το πάω λίγο γρήγορα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης και τέλος οι προτάσεις για την ενίσχυση της πρόνοιας και της κοινωνικής συνοχής μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης.
ο κύριος Τζιτζικώστας και ο κύριος Μητσοτάκης ανακάλυψαν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική πρόνοια το 2023 με την κυρία Ζαχαράκη. Πιο πριν δεν είχαν ανακαλύψει τίποτα και μάλιστα αποδομούνται καθημερινά κοινοβουλευτικά και μη και περιφερειακά, είμαι σίγουρος από σένα και από όλους τους εκπρόσωπους μέσα και έξω. Και τώρα δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Και μάλιστα, αν δω τα νούμερα που δεν θα τα διαβάσω, η Κεντρική Μακεδονία είναι στις χειρότερες θέσεις πάνω σε αυτή την τέτοια. Να διαβάσω δύο νούμερα. 19-22, αύξηση 6,1 του πληθυσμού ΑΜΕΑ που αισθάνονται ότι έχουν πολύ κακή υγεία. Από 27,2 δηλαδή, ανάπτυξη στον κύριο Μητσοτάκη στο 33,3. Δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Βουλγαρία με το 33% των δαπανών της υγείας να φεύγει από την τσέπη μας και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, είπε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία που μίλησε καλύτερα από μένα. 23,5% των ΑΜΕΑ έχει ανεκπλήρωτες ανάγκες για την εξαγωγή των ιατρικών εξετάσεων όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός όρος είναι 4%. Πήγα προχθές να πάρω τα φάρμακά μου. Τα φάρμακά μου λόγω της αναπηρίας μου είναι μηδενικά. Ξέρεις Γιάννη μου, ξέρετε αγαπητοί φίλοι πόσο πλήρωσα στα γενώσιμα φάρμακά μου, 41 ευρώ. Είναι οι αποφάσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του κυρίου Πλεύρη και της κυρίας Γκάγκα που έκανε καριέρα στο δημόσιο νοσοκομείο και τώρα θέλει να μας το γυρίσει στα ιδιωτικά και να καταστρέψει τα πάντα. Λοιπόν, άρα η βιώσιμη ανάπτυξη ως θεμέλιο της πρόνοιας μπορεί να ενσωματώσει πολύ εύκολα την οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντολογική προστασία και την κοινωνική ευημερία και νομίζω αποτελεί ακρογωνία ολίθο για την οικοδόμηση ενός ανθεκτικού και ισχυρού συστήματος πρόνοιας. Ένα σύστημα που μέσα από τις αρχές της βιωσιμότητας που περιέγραψε ο κ. Γιάννης αλλά και οι αγαπητοί που μίλησαν, οι αγαπητοί συνομιλητές, διασφαλίζει ότι οι πόροι που διαχειρίζονται υπεύθυνα επιτρέπουν την μακροπρόθεσμη ευημερία των πολιτών, δηλαδή το εναλλακτικό κόστος της βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να πάει σε κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες, να ανακοφιστούν ευάλωτες ομάδες. Ένα άλλο είναι η αποδοτικότητα των πόρων, δεν το συνεχίσω, είναι η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων που μειώνει τις ανισότητες, εξασφαλίζει πρόσβαση σε καθαρό νερό, ενέργεια, οικονομική περίθαλψη για όλους τους πολίτες. Το έχουμε δει, Γιάννη, με το νερό, τι έγινε προχθές, σου έστειλα και το μήνυμα για το νερό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο δεν πίνεται σε κάποιες περιοχές. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης μπορούμε πολύ εύκολα να εφαρμόσουμε στην περιφέρεια, οι οποίες δεν υπάρχουν. Η κυρία Δερμετζόγλου κάνει κάποιες φιλότιμες προσπάθειες, αλλά το μακρύ χέρι του κ. Μητσοτάκη τις διακόπτει και αυτές. Δημιουργώντας έτσι νέες θέσεις εργασίας, αλλά και νέες θέσεις εργασίας μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης και του εναλλακτικού κόστου που μπορεί να έχει αυτή και για τις ευάλωτες ομάδες. Και τέλος, τέσσερις προτάσεις απλές. Ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών. Για την αποτελεσματική αξιοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνικής πρόνοιας και της αυτής, μπορούμε να προτείνουμε τέσσερα βασικά, νομίζω, Γιάννη και αγαπητοί συνομιλητές, πράγματα. Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, προώθηση της πράσινης οικονομίας, ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων μέσω της ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων και περιφερειακών κοινοτήτων και εφαρμογή δίκαιων φορολογικών πολιτικών, το οποίο βλέπουμε ότι μέρα με τη μέρα ο κύριος Μητσοτάκης και την κυβέρνησή του κόβει από παντού, κόβει από τον απλό πολίτη μέχρι τον πιο ευάλωτο, όπως σας είπα και για μένα για τα φάρμακα. Κλείνοντας λοιπόν, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντολογική επιταγή, αλλά και κοινωνική. Και το έχεις βάλει στο πρόγραμμα. Είναι η γέφυρα που ενώνει την οικονομική πρόοδο με την κοινωνική δικαιοσύνη, διασφαλίζοντας ένα μέλλον όπου η ευημερία είναι κοινό αγαθό για όλους τους πολίτες, ανεξαιρέτως. Ας δεσμευτούμε λοιπόν όλοι μαζί, έτσι όπως το είπε στην αρχή, να ενισχύσουμε τις πολιτικές μας προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν μένει πίσω στην πορεία προς ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον. Όλα τα έχω πάρει και οι πηγές θέλω να τις αναφέρω, γιατί πάντα αναφέρω από το μεταπτυχιακό μου τις πηγές και από το Harvard University, το Business Review για το Sustainability Impact και από το World Economic Forum, The Role of Green Jobs in Promoting Social Equity. Αυτή ήταν η τέτοια μου. Υπάρχει στο πρόγραμμα και μέσα στα 5 χρόνια το ξέρεις ότι είμαι δίπλα και σε όλη την περιφέρεια και σε όλους μας
να δώσουμε και αυτήν τη διάσταση της κοινωνικής ευημερίας μέσω της βιώσιμης. Μπράβο, Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κολοκυθά και τον Αθανάσιο Χειμώνα, αντίστοιχα, για τις τοποθετήσεις τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Σήμερα τέθηκαν θέματα πολύ σοβαρά για την, και προτάσεις μάλλον κατατέθηκαν για την ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Συμμαθίας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο, επικεφαλής της αλλαγής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους περιφερειακούς μας συμβούλους για τα τόσα σημαντικά που μας παρουσίασαν για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και μάλλον να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Άουσα, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.